Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Με διαφορετική σύνθεση σήμερα. Έχουμε τον Ραφαήλ εδώ πέρα και θα τζι μαζί μα. Καλημέρα. Ραφαήλ, τι γίνεται, φίλε. Όλα καλά. Θα καταγγείλω δημόσιο ότι όποτε έχει τελικό κυπέλου. Ε, με θυμάστε. Και Θεωρεί ότι είσαι ένα πολύ εργαλείο. Ε, εντάξει, άντε, θα το δεχτώ τον όρο. Ευχαριστώ. <laughs> Ο, τε, <τελειώ>, ευχαριστώ. <laughs> Τελικώ αργεί ακόμα. Ισχύει. Θα γίνει. Θα Θα γίνει. <laughs> Έχουμε και απόφαση οριστική. Που βγήκε πριν από λίγο, θα τα πούμε στην πορεία για το κομμάτι των εισιτηρίων. Έχουμε και μια πρώτη θέση από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Η απόφαση έχει πάρθει από τον Βασιλιάδη. Θα μιλήσουμε για όσα έγιναν χθε στο παιχνίδι, στα Γιάννενα. Ο Στέργιο ήταν εκεί, τα κατάφερε. Γιατί υπήρχε μια αμφισβήτηση τι προηγούμενε ημέρε, να ξέρει. Και με ωραίο καιρό είχαν, σε αντίθεση με εμά. Ε, καλά, ωραίο καιρό τώρα. <laughs> Έφερε μέχρι πριν δύο το μάτσο. Εντάξει. Ναι, στην ώρα του μάτσο όμω ήταν νορμάνι. Ναι, το γλίτωσαν από ό,τι κατάλαβα. Να το Άλλα δε γλίτωσαν. Να το αλλά εντάξει, οκ. Okay. Όλα καλά. Όλα καλά ναι. Ο Στέργιο γύρισε. Είναι εδώ μαζί μα. Όχι εδώ, εδώ. Γιατί υπάρχει τώρα μια στάση εργασία. Οπότε ούτε ο Στέργιο ούτε ο είναι εδώ. Αλλά όλα καλά. Κατάφερε να, να κάνει αυτό που έπρεπε. Σωστό. Γιατί θα σου πω ότι κυνηγήθηκε πολύ. Αλήθεια. Ναι, στα τέλη τη εβδομάδα. Δεν τον πίστευαν πολύ. Εγώ τον πίστευα. Τον προστίζα, Δεν τον πίστευαν όμω πολύ. Έκανε αυτό που έπρεπε. Όλα καλά. Έχουμε βόλει σήμερα. Έχουμε βόλει. Θα μα ναι. τα πει όλα εσύ. Εννοείται. Πώ το περιμένουμε αυτό, τι κάνουμε τώρα. Ε, δεν υπάρχει άλλο νομίζω στόχο από την νίκη σοφάριση. Ναι. Έτσι όπω είναι τα πράγματα πλέον, νομίζω ότι ο Πάκου πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Θέλει και τον κόσμο φυσικά. Μπορεί να πάει για το ένα-ένα. Εννοείται ότι μπορεί, ναι. Το έχει δείξει νομίζω. Κόσμο. Ε, Φέτο νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψει. Περιμένουμε πάντα να έχει χίλια-δύο άτομα και καταλήγουμε 500. Ναι. Α ελπίσουμε σήμερα να υπάρχει κόσμο. Κοίτα στου τελικού όμω. Επειδή είχε τύχει τα προηγούμενα χρόνια να είμαι σε κάποιου τελικού. Είχε παπαρατσιακά, είχε. Είχε, αλλά φέτο είναι ο αστερισμό του ποδοσφαίρου που είπαμε. Και ότι... νομίζω ότι έπεφτε πολλέ φορέ με το Πάσχα. Ναι, ναι. Ήταν πάντα μεγάλη εβδομάδα η τελική. Ναι. Μέχρι και μεγάλη Πέμπτη δηλαδή είχε απονομή. Τώρα είναι πιο μετά, ναι. Τώρα είναι πιο μετά, ναι. Είναι όλα μαζί πάλι από ό,τι κατάλαβα. Όλα μαζί είναι. Ναι. Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε πάλι. Θα έχουμε, φουλ θα είμαστε, ναι. Το Σάββατο είναι αποκλειστικά ποδοσφαιρικό. Ναι, αλλά, αλλά η Κυριακή. Πότε ήταν, νομίζω πρέπει να ήταν. Που έπαιζε ο Πάοκ το τελικό Κυριακή. Το πήρε. Ναι. Και μπει μέσα στη φιέστα στα Μπουζούκια στο και ήταν... ήρθε η ομάδα κατευθείαν. Ακριβώ, ακριβώ, ναι. Ναι, τότε ήταν. Τι ωραία πράγματα. Ένα χαμό. Μακάρι να επαναληφθούν. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε... Στον μπάσκετ δεν υπάρχει τίποτα. Στον μπάκ τουλάχιστον. Γιατί στην Αθήνα γίνεται ένα χαμό. Διάβασα σήμερα ότι έχουν βάλει ακόμα και η αστυνομία να προσέχει τον. έλα, το ναι, το τι. Το διετή. Το oh, Αναστόπουλο ναι. είναι. Ναι, ο το Αναστόπουλο. Το Ναι. Ε, ναι. ε... Τον... έχουν βάλει ολόκληρη η δημιουργία, να τον προσέχει. Ωραία πράγματα συμβαίνουν γενικά. Και πού να αρχίσουν και τελική. Τι, τι <laughs> τελική, εδώ <laughs> δεν ξέρουμε <laughs> τι θα, θα γίνει Τετάρτη, αν θα κατέβει ο Ολυμπιακό. Έχει βάλει γενική είσοδο ένα ευρώ. Γιατί έγινε αυτό, άμα θα πάει ο Αναστόπουλο. Όχι να δηλώσει κόλλημα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακό. Όχι, μην κάνει την κολοτούπο Ολυμπιακό. Ο TPG δίνει πόνο στο Instagram, <laughs> δεν είναι. Εντάξει, ο άνθρωπο δεν σταματάει εδώ και τρει-τέσσερι μέρε πόσο είναι. Ναι. Ε, ωραία πράγματα ωραία, συμβαίνουν κοινικά, Ωραία, ωραία πράγματα. Όπω α πούμε και αυτό τώρα ότι ο τελικό θα γίνει και κλεισμένο το θυρών θα βγάλει μια ωραία εικόνα ας πούμε, στην Ευρώπη. Θα σου πούνε να αδέ στην Ελλάδα. Μία μέρα μετά από α, ή, το πρωτάθλημα που γίνεται, δηλαδή η είδηση ο γύρο του κόσμου, κάνει σε μια εβδομάδα τελικό χωρί κόσμο. Και σου λένε Α, εκεί στην Ελλάδα είδε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορούν να διοργανώσουν ένα τελικό. Και σου λέει Εντάξει, για να μην γίνει κάτι άλλο, α πούμε χωρί κόσμο να είναι όλα καλά. Και σε ένα χανέ γήπεδο, όπω είναι το Άκαμ. Το πιο ασφαλέ στην Ελλάδα, βέβαια. Είναι ασφαλέ, αλλά ναι. Το πιο ασφαλέ στην Ελλάδα, αλλά Οι δεν μπορεί να γίνει εκεί τελικώ. Εντάξει. Συμβαίνουν φοβερά πράγματα γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Ε, η απόφαση έχει ληφθεί από, από την μεριά του Βασιλιάδη. Και είναι πλέον οριστική και κλεισμένο το θηρόν το παιχνίδι. Με λίγε προσκλήσει που θα δοθούν στι ομάδε. Θα τι δώσουν αυτέ σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οπότε, χωρί κόσμο τελικώ είναι πλέον οριστικό. Θα πούμε στην πορεία και πώς το σχολιάζει όλο αυτό ο ΠΑΟΚ γιατί υπάρχει μια πρώτη θέση από, από εκεί. Από την άλλη, εντάξει, δεν μπορούμε να μη σταθούμε στο χθεσινό. Ε, το περιμέναμε όλοι. Περιμέναμε νομίζω και ένα τέτοιο παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό. Είναι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ιστολικό νομίζω, έπιδεμα. ναι, δεν το αντιλαμβανόμαστε τόσο. Και το είπαν και οι ναι. ναι. Μα είναι λογικό. Γιατί, εντάξει, ακόμα Άμα δεν τελειώσει η σεζόν, να περάσει καμιά-δύο εβδομάδε, να, να ηρεμήσουμε όλοι, να σκεφτούμε τι έχουμε περάσει όλο αυτό το διάστημα γιατί εδώ εμεί και είναι παιχνίδια που τα θυμόμαστε σαν να έγιναν χθε και άλλα παιχνίδια που είναι σαν να έγιναν πέρσι. Δηλαδή αυτή η σεζόν όχι απλά ήταν τεράστια για όλου, με φοβερή πίεση. Ε, είναι χαρακτηριστική εικόνα του Λουτσέσκου στην τύπου που ήταν ε, πολύ συγκινημένο. Βγαίνει νομίζω η ένταση όλη τη σεζόν ε, τώρα σιγά-σιγά. Ναι. Και είναι αυτό που είπε ότι για τον ίδιο δεν τελείωσε τίποτα ούτε με το λοβαδιακό ούτε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το χθεσινό ήταν ναι. να φύγει όλο αυτό, να το πάρει ο Πάο Καϊτό. Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός είχε 26 νίκε. Ναι, νομίζω είχε διαφορετικό. είχε περισσότερε οπαλίε, νομίζω. Ναι, είχε περισσότερε οπαλίε. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 26-4, ενώ ο Πάο τώρα είναι 26... Όχι, ήταν 24 νίκες 6, 6 οπαλίες ναι. και ο Παόκ τώρα έχει 26 νίκες και 4 οπαλίες, οπαλίες ναι. αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω ε, Αλλά και πάλι, εντάξει, αυτό που έχει κάνει ο Παόκ αυτή τη στιγμή είναι τρομερό. Ε, Μα έγινε και ένα δώρο από, την, ε, από το Ισραήλ που έχασε η, δώ, η Μακάμπη. Δώρο του Ιβιτ, ναι. Και τρομερό μάτι εκείνο, από ό,τι κατάλαβα, που έβλεπα λίγο το, το σκορ. Ε, από τη στιγμή που έχασε και η Μακάμπη, ο Παόκ είναι μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που δεν έχει γνωρίσει η στο πρωτάθλημα. Εντάξει, να μιλάμε. Απίστευτο είναι όπω. Πώ η City στην Premier League έφτασε πέρυσι το 100. Ναι. Και είναι κάτι που δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Α πούμε, φέτο νομίζω το βάνη τη είναι 98. Μα κερδίσει. Ναι, αν, ναι, αν κερδίσει και σήμερα και ναι. θα δούμε πώ θα πάει. Ε, πώ έχει μείνει αυτό το City. Ναι. Ε, που το 100. Το 100 ναι, πάντα, είναι πού να εντάξει. το ξανακάνει, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, κάπω έτσι νομίζω ότι είναι και ο Πάοκ αυτό που έχει πετύχει φέτο θα, θα μείνει. Για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα φοβερό επίτευγμα. Από την άλλη, εντάξει, δύσκολη εικόνα για τον Μπα. Ναι, δύσκολε στιγμές. στιγμέ. εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια την έχουμε συνηθίσει στη μεγάλη κατηγορία. Ε, νομίζω ότι οι άνθρωποι τη θα προσπαθήσουν, φαντάζομαι, να επιστρέψουν πάλι δυνατοί. Το είπε και ο Πασχαλάκη. Δεν είναι καλό να βλέπει μια ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί κιόλα να παίρνει το δρόμο για την δεύτερη κατηγορία. εντάξει, δεν το πήραν καλά οι Λογικό νομίζω ναι. ω ένα σημείο ξέρω, ο Χριστοβασίλης επέμεινε εκεί με τον Μάτσο ότι δεν έχει τελειώσει κάτι και έχουμε... θα το κυνηγήσουμε νομικά και θα δούμε και μπορεί και να, να μείνουμε. Και υπάρχει παραθυράκι. Το έλεγε και το ξανά. Όλα τα έχουμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μα εκπλήξει νομίζω. <συστηνήθηκε> ναι, το είπε έτσι πολύ. πολύ σίγουρο ήταν. Ναι. Εντάξει, τι να πω. Ο Πάση είναι μια ομάδα που έχει κόσμο. Ναι. Είναι από τα γήπεδα που είναι σταθερά. Υπάρχει μια παρουσία γενικότερα. Αλλά η χρονιά ήταν κάκιστη. Ναι, δεν είναι καλή νομίζω. Αυτό μα έχει συνηθίσει τουλάχιστον ο Πάσ. Νομίζω φεύγει και ο Πετράκη τώρα. Νομίζω χθε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έλεγαν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Ναι. Και από την άλλη, έχουμε μπαράζ πλατανιά με όφη. Πάρα πολύ ωραίο μπαράζ. Πο, πο, πολύ ωραίο μπαράζ θα είναι, νομίζω. Πο, πο, πο Η Κρήτη, μάχη τη Κρήτη, νομίζω. Ναι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω πώ θα γίνει αυτό. Πότε θα γίνει, ξέρουμε. Ε, δεν έχουν γίνει, νομίζω, ημερομηνίε. Περιμένουμε, νομίζω, να ανακοινωθούν κι αυτέ. Μην γίνει μετά από κάνα μήνα πάλι. Ναι, ελπίζω να είναι στα κοντά. Φαντάζομαι μετά το τελικό θα γίνουν αυτά. Κάτσε, γιατί με, με όλα αυτά τα αναδιάρθρωση, το ένα, τάλο άλλο, δεν ξέρω κι εγώ, μπορεί τον βαράζει να φτάσει να γίνει 15 Ιουνίου, να περιμένουν οι άνθρωποι πότε θα, θα γίνει, τι. Ε, ο Βασιλιά, επίση, έχει μιλήσει για 500 διαφορετικά θέματα. Σήμερα βλέπω μία δήλωση για τον, για τον μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δί δίκιο, λέει. Ανίκανε οι ένα να ελέγξουν που δίναν τεστήρια, υπάρχει κίνδυνο προβοκάτσια, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ε, η τοποθέτηση που έχει βγει και η απόφαση ουσιαστικά για τον ε, τελικό. Προφανώ και όλα τώρα γυρίζουν γύρω από τον ε, τελικό. Προφανώ και έχει, γυρίσει, έχει ανοίξει νέα κουβέντα από όλε τι πλευρέ. Για ποιο λόγο να γίνει χωρί κόσμο, ε, πώ αποφασίστηκε αυτό, το γήπεδο ξανά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει βέβαια κάτι πλέον και για την έδρα. Δηλαδή πάμε για τελικό το Σάββατο στο ΆΚΑ με λίγες προσκλήσεις και χωρίς κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να αλλάξει κάτι, κάτι ακόμα αναφορικά με αυτό. Ε, το ευχάριστο είναι ότι αν και χθε έπεισε λίγο ξύλο στο, στο μάτς, ναι. Δεν υπήρξε δραματισμός σοβαρό. Δηλαδή πέρα στυχώς. από τον Γιαννούλη. Το Γιαννούλη ναι. κάτι στη μύτη ήταν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Δεν προέκυψε κάτι. Σε κάποια φάση νομίζω ο Μπίση βάλει λίγο. Σε εκνευρίστηκε με κάποια μαρκαρίσματα και φώναζε λίγο παραπάνω. Εντάξει, ήταν λογικό. Ε, όταν ξέρει ότι έχει σε μια εβδομάδα το τελικό που κρίνεται ακόμα ένα τίτλο. Ναι. Ε, δεν γίνεται να μένει ήρεμο, νομίζω, όταν δεν έχει τέτοια μαρκαρίσματα. Ε, έπεσε λίγη κλωτσιά εκεί. Και... Ναι. Ε, και τα Γιάννα το ήταν ένα μάτι σε κομβικό για εκείνου. Καλά, ε, το... ήταν και η, να υπήρχε η όποια ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και από τη στιγμή που ο κέρδισε κέρδιζε από νωρί ναι. 0-1 στο, στο με τον Αντρόμπτο, δυσκόλυψαν πολύ τα πράγματα για τον Μπα. Ε, μετά έκανε και το 0-2 στο δεύτερο μήχρονο, οπότε Κάπου εκεί ήταν που τελείωσαν όλα. Εκεί ήταν που δημιουργήθηκε και αυτή η ένταση, δύο φορέ ε, περίπου τρίλεπτε, νομίζω, οι διακοπέ. Ναι, η πρώτη σίγουρα. Νομίζω. Ε, νομίζω ότι εκεί, αν και με αυτά που άκουγα και που μίλησα και λίγο μετά, η αστυνομία, μάλλον έκανε ένα λάθο που μπήκε μέσα στην κερκίδα. Και... Ε, Οξύνθηκαν περισσότερο τα πνεύματα. Ναι, αντί να λειτουργήσει σαν ρόλο πυροσβέστη, γίνονται καμιά φορά χειρότερα τα πράγματα. Μπορεί ναι. να δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση, αυτό είναι και χθε. Δεν Εντάξει. μπορούσαν να ερευνήσουν τα πνεύματα εκεί. Ναι, δυ Δυσκόλεσαν τα πράγματα, υπήρξαν δύο διακοπέ. Πολλοί στέκονται στην εικόνα του Πέλκα που έλεγε Να συνεχίσουμε στη δεύτερη διακοπή. Ναι, Να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Γιατί νομίζω ήταν στο 88, 89 Ήτανε. Και, Ήτανε. και... Σιδηρόπουλο στην αρχή έμοιαζε ε, λίγο να. Να μην ξέρει πώ θα το διαχειριστεί. Νομίζω εντάξει είναι και λόγω τη εμπειρία του. Γιατί τώρα όταν βλέπει τον Επόπτη και να έχει γύρω του σπασμένα καρεκλάκια κτλ. Ε, ναι. Είναι μια εικόνα που ο ίδιο τουλάχιστον που έχει διαπαιδεύσει και μάτσε τσάμπεζουλίν και ευρωπαϊκά. Σίγουρα είναι, δεν είναι καθόλου κολακευτική. Ναι και πήγαινε εκεί ο Πέλκα. έλεγε όχι να συνεχίσουμε. Γενικά ζητιέται αυτή η εικόνα του. Γιατί έχουμε ζήσει πρόσφατα ναι, <laughs> και στην σωστό, Τούμπα <laughs> ανθρώπου να μην το κάνουν αυτό <laughs> πούμε, <laughs> Για πολύ λιγότερα πράγματα αλλά. Οκ, okay, ο καθένα δείχνει τι, τι άνθρωπο είναι. Να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα, να πούμε και όλου του χορηγού μα και να μπούμε στη συνέχεια και στα ποδοσφαιρικά, κυρίω στον τελικό, τι έγινε και χθε. Και μετά να πούμε και για το βόλιο, γιατί έχουμε το μεγάλο μάτι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και το περιμένουμε νομίζω πω και πώ. Τι ώρα είναι, 6. 6. Καλή ώρα. Καλή ώρα, εντάξει. Δευτέρα είναι. Δευτέρα είναι ναι. Κλειστή αγορά. Σωστό. Ευκαιρία είναι, ιστορία νομίζω από 10 ευρώ. 10 ευρώ και 20 στα VIP. Ε, Άμα δεν πα σήμερα, πότε θα πα. Σωστό. Γιατί δεν ξέρει και πώ θα πάνε τα πράγματα. Σωστά, θα μπορούσε να είναι ναι. εντό έδρα, δεν θέλουμε φυσικά. Ναι, αλλά σωστά. Θα ναι. Οπότε πρέπει να πάτε εκεί. Σωστό. Πολύ σημαντικό τελικό. Μαζί μα είναι και σήμερα η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, πεζικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε. Πάρα πολλέ οι επιλογέ, πάρα πολλά τα πακέτα για όλα τα. Τα γούστα και όλε τι ανάγκε, σε πολύ καλέ τιμέ, οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτε και πάντα στην στο χρονοδιάγραμμα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Στρέιντρο Ροφέλη συνέχεια το λέει: Γιατί έχει περάσει λίγο δύσκολα όταν έκανε το σπίτι του. Από ό,τι κατάλαβα, περίμενε να ορκωθει ένα κανένα τετράμινο-πεντάμινο αφού του είχαν πει ότι θα έχει ετοιμαστεί. Οπότε το τονίζει κάθε φορά και το θυμάμαι. Το εμπιστευόμαστε, το Στρέιντρο. Ρίτσε Καζίνων είναι μαζί μα. Ο λαό τραγούδι θέλει από 17 Μαου στο θέατρο Βεργίνα. Άγγελο Τέλειο και Διαμαντή Διονυσίου σε μια σπάνια μουσική συνάντηση γεμάτη με και αξεπέραστα τραγούδια που έχουμε ακούσει κατά καιρού. Πολύ ωραία επιλογή να πάτε εκεί στο θέατρο Βεργίνα. Ξέρετε πλέον ότι είναι ο πιο εντυπωσιακό χώρο και ο πιο άνετο χώρο στην πόλη. Εμεί είχαμε πάει στο Τάκη Σαχαράτο. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. πολύ άνετα. πας εύκολα. Πάρκινγκ. Όλα τα έχει. Ε, Παρασκευή και Σάββατο. 17, 18, 24 και 25 Μαΐου και 7, 8 και 14 και 15 Ιουνίου 10 παρατέρτο, 15 ευρώ με ένα ποτό πληροφορίες στο 23, 10, 91, 2, 34. Μαζί μας είναι φυσικά και η Έχουμε πάθει χθε. άστο, άστο Ραφαήλ Έχουμε πάθει Παίξατε, ένα πολύ άσχημο όχι. <laughs> Αυτό το <laughs> είχα over. <laughs> Είναι <όβερ>, η αλήθεια. <ρεαλίσια σπάει> και over 3,5 κιόλα. Οπότε εντάξει, οκ. Με τη Ρώμα πάθαμε. Με τη Ρώμα. Που στο 91 ισοφαρίστηκε. <laughs> δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Πραγματικά. Κακό. <laughs> δηλαδή <laughs> <laughs> <Λέει>, πιάσαμε <laughs> την Αταλάντα που και εγώ ήταν, αλλά ήταν δύσκολο μάτσο. Οκ. Okay. Ε, πιάσαμε το 3-3. Ποιο ήταν. Η Πάρμα. Το 3-3, <laughs> ναι. το οποίο έκανε ένα-0 ανατροπή και μετά ξανά ισοφάρισε 3-3. Και χάσαμε τη Ρώμα στο 91 και επειδή ήταν εκεί πάνω στο μάτσο. Δεν μπορούσα το κάνω. Ναι. δεν έβλεπα, τα είχα αφήσει. Ήμουν σίγουρη βασικά. Δεν έγινε, όχι. Αλλά δεν πειράζει, το στοίχημα είναι εδώ. Πολλέ επιλογέ σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τέννη και φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει. Live καζίνο και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. Πολύ καλέ αποδόσει. Μπαίνει από κινητό, τάμπλετ, η υπολογιστή και παίζει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα τη Champions League και πάλι έχουμε του επαναληπτικού. Εγώ νομίζω, ακόμη και τώρα το πιστεύω, ότι η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει κάτι. Θα το παίξω 4-0. Δεν ξέρω. <laughs> δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό παλέψει. Δεν θα είναι ένα τελικό τώρα Μπαρσελόνα. Άγιαξ. Όχι, δεν θα είναι ένα τελικό yeah. Μπαρσελόνα κατά τη ah, Α, ναι, 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 σωστά, ναι. Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ μπορεί να το κυνηγήσει. Εντάξει, δεν ήταν βέβαια. Εντάξει, ναι. Αλλά, αλλά... είναι πλασματικό το σκορ θεωρούμε, πολύ του πρώτου ε, yeah. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι η Πέψη και το Champions League πάνε μαζί. Uh, αν είσαι μάστερ στι ποδοσφαιρικέ γνώσει, πετάς για τελικό, μπαίνει στο διαγωνισμό τη Pepsi Creek στο Facebook, απαντάς σωστά στο Pepsi Quiz και κερδίζει διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη, PlayStation και μπάλε ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλε τι αντρεπτικέ στιγμέ του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την πιο απολαυστική γεύση τη αγαπημένη σου Pepsi Max. Πραγματικά την έχουμε συνδυασμένη, Pepsi με Champions League και μπορεί έτσι να κερδίσει και γιατί όχι να πα και στο τελικό τη Μαδρίτη, διπλό εισιτήριο, πολύ καλή ευκαιρία από την Πέψη. Να πούμε λίγο στα δικά μα. Εννοείται. Να τα πάρουμε από την αρχή. Υπάρχει πρώτα η απόφαση του Υφυπουργού, του, του Γιώργου Βασιλιάδη, να μην εκδοθούν εισιτήρια για το τελικό του κυπέλου και να υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό προσκλήσεων στα χέρια του ΠΑΟΚ και τη ΣΑΕΚ. Ο Αθλητισμού. Uh, πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλιάδη, κατόπιν σχετική εισήγηση τη ΔΕΑΒ, αλλά και μετά από διαβούλευση με την Ελλάδα στην ΕΠΟ, τη ΚΕΤΣ και ΠΑΟΚ, οδηγήθηκε και στην απόφαση να μην εκδοθούν εισιτήρια για τον τελικό του κυπέλου, που είναι πραγματισμένο για το Σάββατο 11 Μαου στο ΟΑΚΑ. Τα δεδομένα που έλαβε, που έλαβε υπόψη ο Γιώργο Βασιλιάδη για να καταλήξει αυτή την απόφαση ήταν αφενό το δεδομένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων μετά τα επεισοδιακά γεγονότα στου δύο τελευταίου τελικού, που δεξήχθηκαν στο Βόλο το 2017. Και το ΑΚΑ του 2018, βέβαια, εδώ παρένθεση. Ε, δεν είναι ότι ο κόσμο πήγε, ήταν όλα καλά και έγινε ό,τι έγινε. Στο Βόλο, α πούμε, για μένα η ευθύνη είναι 100% τη αστυνομία. Ναι, ισχύει. Και νομίζω σε κανένα σημείο δεν λέει κάτι τέτοιο. Είναι. Θα παίρνει τουλάχιστον ένα μέρο τη ευθύνη και η αστυνομία. Ε, ναι, γιατί α πούμε στο Βόλο, όταν την παραμονή των συνεδρίξεων τύπου και τη προπόνηση και την Παρασκευή, ε, όσοι ήταν εκεί έλεγαν ότι υπάρχει μια γέφυρα, αλλά προφανώ. Θα υπάρχει κάποια δημιουργία. Οκ. Okay. Ε, και πα την επόμενη μέρα του αγώνα και βλέπω ότι όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει από κάτω και απλά παρακολουθούν τι γίνεται πάνω. Ε, εντάξει. Τι, τι θα πει. Αυτοκριτική μηδέν, εντάξει. Ε, ναι. Τέλο πάντων. Και είχαν ω αποτέλεσμα να θέσουν σε κίνδυνο του ηχοί φιλάθλου. Αφεντέρου το ραντεβού θανάτου μεταξύ οπαδών που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα και άλλα που πετράπησαν από τι αστυνομικέ δυνάμει γεγονότα τα οποία δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίε που έχουν συλλέξει οι αρχέ, γίνεται λόγο για προγραμματισμό και νέων σκηνικών ένταση τόσο στου κληροπυρηνικού οπαδού των δύο ομάδων, όσο και από πυρήνε οπαδών τρίτων ομάδων. Ε, αυτό λέγεται εδώ και αρκετέ μέρες, είναι η αλήθεια. Ναι. ναι. Εύγαινε ότι δεν υπάρχει φόβο μόνο για ραντεβού ΠΑΟΚΑΕΚ, αλλά να μπουν μέσα και από Ολυμπιακό, γενικότερα να, να υπάρξει μια γενικότερη τεταμένη ατμόσφαιρα. Και το λέει και στι δηλώσει του, νομίζω, μετά που θα δούμε για κίνδυνο προβοκάτσια. Ναι. Σε αντίθεση με τι προσπάθειε κάποιων υποβάθμιση του ποδοσφαίρου, τα τελευταία χρόνια γίνεται μεθοδική και συστηματική προσπάθεια αναβάθμιση του με μια σειρά από παρεμβάσει. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έναρξη εφαρμογή του VAR. Η οποία θα, πρέπει να θα χρησιμοποιηθεί στο τελικό κυπέλο και από τη νέα σεζόν εισάγεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώ και αναδιάρθρωση που αποφασίστηκε από την ΕΠΟ και ψηφίζεται. Ω εκ τούτου, για λόγου που έχουν να κάνουν με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ο υπουργό Αθλητισμού και Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη αποφάσισε το τελικό του κυπέλου να διεξαχθεί με την παρουσία μικρού αριθμού θεατών, οι οποίοι θα προσέλθουν στο ΑΚΑ με προσκλήσει, που θα διανύμουν οι δύο ΠΑΕ και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με τη σύμφωνη γνώμη τη Ελλάδα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου. Ε, οπότε, όπω είπαμε και πριν, είναι επίσημο ότι δεν υπάρχει κόσμο στον τελικό του Σαβάτου, μόνο προσκλήσει. Για ελάχιστα άτομα που θα επιλέξουν οι δύο ομάδε. Ε, δεν ξέρω, εγώ σε αυτό στέκομαι: Ότι, οκ, okay, καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι κιόλα ότι δεν είναι καλά, καλή ατμόσφαιρα. Γενικότερα γίνονται πολλά πράγματα ναι. Αλλά αν υπάρχει βούληση, ε, νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Στέλνει από του φίλου των δύο ομάδων να δουν ένα τελικό, που mm. θα μπορούσε να είναι και γιορτή, όπω συνήθω είναι αυτά τα παιχνίδια. Ε, εντάξει, νομίζω για μια ακόμα φορά δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη φαντάζομαι από πλευράς Πολιτεία και νομίζω ότι καταλήγουν στην εύκολη λύση. Από την άλλη πήρε αρκετά σύντομα θέση και η ΠΑΕΠΑΟΥ για αυτή την απόφαση. Και αναφέρει η Πάη Πάοκο, όπω δήλωσε ρητά, ήθελε να εξαντληθεί η πιθανότητα διεξαγωγή του τελικού κυπέλου κανονικά με κόσμο και των δύο ομάδων στο ΑΚΑ με βάρκη ξενοδητή. Η σημερινή απόφαση ελπίζουμε να είναι η τελευταία ανάλογη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση μάλιστα που είναι προγραμματισμένο και προαποφασισμένο ο τρόπο διεξαγωγή, αναρωτιόμαστε γιατί στην πιθανότητα τελικού Πάοκο που ήταν έντονη εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Γιατί πραγματικά τα δύο-μιδέν και στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν σου άφηναν πολλά περιθώρια να θεωρεί ότι μπορεί να γίνει εύκολα κάποια ανατροπή. Ή τέλο πάντων. Κάνει ένα πλάνο για τελικό πάω ΠΑΟΚΑΕΚ και κάνει και ένα πλάνο για, για τα υπόλοιπα ζευγάρια. Σωστό, ναι. Και από να θέμα, θέμα έδραση. Δεν και από να θέμα κάνουν κόσμη, ένα πλάνο, θα ναι. τέσσερα. Δευτέρα, πέντε μέρες πριν το τελικό, για να αποφασιστεί ότι θα ναι. να γίνει με κόσμο. Ε, εγκαταστάθηκε το βάρ μόνο στο ΑΚΑ σε μια παραβίαση τη κοινή λογική, ώστε για μια ακόμη φορά να παίξει ο ΠΑΟΚ ένα τελικό στη φυσική έντρα του αντιπάλου του. Α είναι, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και του δύο τελευταίου τελικού. Είναι πρωταθλητή με 22 πραγματικού βαθμού διαφορά από την αντίπαλό του και θα πάει με πίστη για ένα ακόμη τρόπεο. Αυτό ανέφερε και ο πάω από την ε, μεριά του. Ε, ε, και αυτό που λέει έχει λογική για το βάρ. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα ξαφνικά βγήκε εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου ότι αν γίνει ο τελικό αλλού δεν υπάρχει βαρ, άρα δεν μπορούμε να... να, μιλάμε για άλλη έδρα. Και το βαρ πήγε χθε στο ΑΚΑ, έστω και δοκιμαστικά δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά έγινε μια πρώτη δοκιμή του συστήματο. Ναι. Και είναι αυτό που λέει ο Πάκο, ότι από τη στιγμή που ξέρατε εδώ και πολύ καιρό, ένα μισή μήνα, ότι πάμε για αυτό το τελικό. Για ποιο λόγο το βαρ έπρεπε να εγκατασταθεί μόνο στο ΆΚΑ. Άρα ήταν προποφεσμένο στην ουσία. Μόνο στο ΑΚΑ, το οποίο είναι, το πιο ασφαλέ γήπεδο στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, όμω, δεν είναι τόσο ασφαλέ ώστε να μπορεί να διεξαχθεί κανονικά ένα τελικό με κόσμο. Ε... και υπάρχει μια λυσίδα πραγματικά που δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Γιατί ό,τι και να σου πούν, Μπορεί να το αντικρούσει γιατί δεν έχει λογική αυτό που σου λένε. Ναι, δεν υπάρχει. Δη Νομίζω ότι δη... γι' αυτό καταλήγει έτσι κιόλα η ανακοίνωση του Πάπου. Ναι, είναι. ναι. Μα γιατί όταν σου λένε ότι είναι το πιο ασφαλέ γήπεδο, μαζί σου. Γιατί όμω τελικώ γίνεται χωρί κόσμο. κόσμο. Γιατί δεν είναι ασφαλέ, ωραία. Αν πούμε δηλαδή που δεν είναι αυτό ασφαλέ, γιατί να μην πάμε σε ένα άλλο γήπεδο για να παίξω κι εγώ σε ουδέτερο γήπεδο σε ουδέτερο και, ουδέτερο και να μην προβλώσει. παίξω στην δηλαδή Ενδονηπάλου. Γιατί δεν υπάρχει βάρμα. Μα αφού το ξέρετε, γιατί το βάρ. Σωστό, δεν γιατί πήγε πιο νωρί. Δηλαδή υπάρχει μία Και καταρχά ποιο δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό. Δεν προλαβαίνουν να μπουν πέντε οθόνε ότι όπω είναι να λειτουργήσει. Πραγματικά μπορεί να αντικρούσει το κάθε τι που θα σου πούν. Πραγματικά. Μέχρι αυτό που σου λέγα και στο διάλειμμα που συζητούσαμε. Όταν ο Πάκο έπαιξε χθε το διακλεισμό των θυρών στην Τούμπα. Ναι. Που ήταν στην Τούμπα. Ήταν για όλου κάτι περίεργο. Δηλαδή ακόμα και για εμά που πηγαίναμε για τη δουλειά. Ήταν ένα κρύο παιχνίδι. Όλα αυτά τα παιχνίδια. τώρα που είναι τελικό. Τώρα πα να παίξει ένα τελικό στη φυσική ένταξη του τυπάλου σου. Όπου από τη στιγμή που δεν υπάρχει κόσμο και από τι δύο ομάδε. Καταργείται το 50-50. Δεν υπάρχει παίζει στην έδρα του Τιπάλου. Σαν να παίζει στο Super League στο Άκα και το θυρών. Και μια πάρα πολύ κακή εικόνα τηλεοπτικά φαντάζομαι που θα έρχεται και στου δέκτε, όσο... σε όλου που θα το δουν πλέον από τη τηλεόραση, έτσι όπω έγινε το πράγμα. Ε, ναι, Μα θα τα... είναι όλα. Να, τα πα για την απονομή που θα γίνει χωρί κόσμο. κόσμο. Δηλαδή, όποια ομάδα θα κατακτήσει θα το παραγυρίσει μόνη τη εντελώ. Θα σηκώσει ένα κύπεδο σε ένα κενό ένα κήπεδο, σε ένα κενό κήπεδο. Απίστευτα πράγματα πραγματικά. Ε, μα σου, λέ... Αλλά σου λέει, το βασικό ότι καταργείται το 50-50. Παίζει στην έδρα του μπάλου σου. Άμα δεν υπάρχει δική σου, παρουσία δικού σου κόσμου, τελειώνει αυτό. Τελειώνει, δεν ναι, είναι, δεν ναι, ναι. μετρημένο. Αλλάζω. Αλλά οκ. Okay, το λέγαμε εδώ και πάρα πολλέ ημέρε. Εγώ είχα πάρα πολλού ε, γνωστούς γνωστού και φίλου που είχαν την αισιοδοξία ότι έστω τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί να πάρουν 7 και 8.000 οι ομάδε. Δεν το πίστευαν να την αλήθεια. Γιατί είναι πάρα πολύ ο καιρό που βγαίνει αυτό από τον ε, Βασιλιάδη. Σε κάθε ευκαιρία. Δηλαδή, ακόμα και στι που είχε τύχει να τον φιλοξενήσουμε εδώ, πάλι είχε πει ότι θα χρειαστεί μάλλον να πάρει σκληρέ αποφάσει. Ε, όταν στο λένε εδώ και δύο μήνε, α πούμε. Ε, νομίζω το δίνανε το στίγμα όλοι στο τι θα ακολουθήσει. Ναι, καλλιεργήθηκε αυτό το κλίμα εδώ και ναι. πάρα πολύ καιρό. Ε, για σκληρή απόφαση, για σκληρή απόφαση. Και να από τελικά αποφασίστηκε να γίνει χωρί κόσμο ο τελικό. Δεν ξέρω, πραγματικά εμένα, εμένα αυτό που με ξενίζει. ότι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν, δεν έχουν λογική και συνέχεια. Τι έχει λογική στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια. Mm, ναι, σωστό. <laughs> σωστό. Και γι' αυτό το λόγο είναι το που λες, ότι ο ΠΑΟ καταλήγει στο ασύνδετη. <laughs> ναι, ασύνδετη, γιατί... ναι. <laughs> δεν... δεν μπορείς, ε... να, να βγάλεις άκρη. Εδώ είπε το αυτονόητο στην συνεδρίαση, στην πρώτη συσκευή, την προηγουμένη πέμπτη... Που είπε: okay, Πάμε σε τελικό χωρί κόσμο να μην γίνει στο ΑΚΑ και να αλλάξει έδρα, γιατί δεν συντρέχουν λόγοι. Να γίνει στο ΑΚΑ, ναι. Ε, και προσπάθησαν πάρα πολύ, κυρίω από την αρχή τη ΣΑΕΚ, αλλά και γενικότερα και αυτή η κειμενική γενικότερα που υπάρχουν ανάμεσά μα. Ε, να βγάλουν τον πάκο ότι είναι, δεν είναι λογικό αυτό που λέει, και είναι η τελευταία στιγμή, και γιατί να γίνει, και δεν υπάρχει χρόνο, και μην βάζουμε ακόμα ένα ακόμα πρόβλημα που έλεγαν και οι άνθρωποι τη ΣΑΕΚ. Μην βάζουμε ακόμα ένα πρόβλημα στο, στην ίδια προβληματική κατάσταση. Ενώ όλα ήταν λιμένα. ναι, συγγνώμη. Ναι, δηλαδή, εντάξει, αν είναι δυνατό. Λε το αυτονόητο. Το αυτονόητο πραγματικά. Και σε προσπαθούν να σε βγάλουν και τρελό. Και κομπλεξικό, θα σου πω εγώ. Ναι. Φτάνει, νομίζω και σε τέτοιο πράγμα. Ε, ναι. Θα πούνε, α, γιατί. Ο... Ε, συγγνώμη. Αλλά ήδη είναι, θα ήταν άδικο για τον κόσμο ε, να χρειαστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να κατέβω τη Θεσσαλονίκη προ Αθήνα ή προ... Πρόπεσε στο βόλο που και πάλι ταξίδι ήταν και πάλι και μετακίνηση πάλι, ναι. ήταν. Να χαλάσει χρήματα, να χαλάσει. θα πολύ... έφευγαν από τι δουλειέ του και θα, θα κατέβαιναν από την Παρασκευή. Ναι. Και το περίμενε νομίζω ο κόσμο. Ε, αυτό πάρα και, και παρόλα αυτά ο κόσμο ναι. είχε τη διάθεση και θα πήγαιναν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Το περίμενε ο κόσμο νομίζω πάρα πολύ και του μένει μια πικρία γιατί στο τελευταίο μάτι στην ουσία τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι εκεί για να τον δουν. Που φέτο ήταν παντού. Ε, ναι. Και στο δεχόμενο, α πούμε, ο Πάοκ να σηκώσει το, το κύπελο και να κάνει τον Νταμπλ, θα είναι μόνη τη ομάδα. Θα είναι μόνη τη ομάδα εκεί πέρα. Στο ναι. κύπελο. Εντάξει, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν, δεν έχει καμία λογική όλο αυτό που συμβαίνει. Τέλο πάντων, η είδηση τη ημέρα είναι ότι υπάρχει απόφαση και ο τελικό γίνεται χωρί κόσμο οριστικά. Έχει κάνει και κάποιε δηλώσει ο Βασιλιάδη των Real FM πριν από λίγη ώρα. Έχει μιλήσει και για τον τελικό από ό,τι βλέπω και για, την, ε, για το αν αυτό τελικώ αποτελεί παραδοχή ότι η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα που έχουν ξεφύγει πλέον. Ε, α, και μιλάει για τον Τζαμπούρη, και αυτό έχουμε. Ναι, το, το στο αυτό ξεκίνημα. πραγματικά δηλαδή είναι διάφορα πράγματα που συμβαίνουν που σε κάνουν να απορρίσει το λίγο ποδόσφαιρο. Ε, αυτή η επίθεση του Τζαμούρι που έγινε στο έξω του σπίτι του στον Πειραιά θυμίζει πάρα πολύ την υπόθεση Τζίλου, Εννοείται. γιατί έγινε πάλι σε μια κατοικημένη περιοχή που ο άνθρωπος όσο, από ό,τι διάβαζα με το απαντηλήφθηκε ότι ήταν κάποιοι που τον περίμεναν να άρχισε να τρέχει προς τον κεντρικό δρόμο, τον πρόλαβαν, τον έριξαν κάτω, δηλαδή όλα έγιναν σε μια κοινωνία. Ναι, πράγματα δηλαδή που εντάξει, νομίζω γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το άλλο κορυφαίο σας στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι από τη στιγμή που κυκλοφόρησε σε πάρα πολλά ρεπορτάζ, στην Αθήνα κυρίω. Ε, αναφέρει, πούμε, ότι είναι διτή που έχει φυρίξει εκείνο το παιχνίδι του Πάουκ με του την Με την... Ναι, ναι, ναι. Να βάλει λες τα πέλα, είναι, πούμε, Ναι, να βάλουν τα Λε και είναι ναι. προσδιορισμό. Δεν έχει φυρίξει κάτι άλλο, δηλαδή, μέσα σε ζώνη. Ναι. Μα λε ναι. και είναι κάτι που πρέπει να το πει, α πούμε, προσδιορισμό για να καταλάβει ποιο είναι. Το λένε εκεί ότι είναι διτή που σφίριξε το παιχνίδι του Πάουκ με Λαμία, λε και δεν έχει φυρίξει ναι, άλλα 35 ναι, ναι. παιχνίδια. Εκείνο όμω είναι το ματ. Που το συνδέουν, α πούμε, όλοι. Ε, αλλά για να μην πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, θα, θα, σου πω λίγο τι έχει πει και η Βασιλιάδη στο Real, για να πάμε μετά και στο θέμα του Τσαμούρη και στο, στο θεσινό παιχνίδι. Έχει πει λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρε άσχημων γεγονότων στου τελικού. στα δύο τελευταία χρόνια η επανάληψη του συγκεκριμένου ζευγαριού έχει φέρει εντάσει και στον Βόλο πέρσι, και πέρσι στο Άκα, συγγνώμη. Πρωταρχικό μα στόχο είναι η ασφάλεια θεατών και η προστασία του προϊόντο. Του προϊόντο. Η του προϊόντο, ναι. Okay. Έτσι, με αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση, βάζουμε στη ζυγαριά αυτά που διακυβεύονται. Είναι πολλά που έχουν συσσωρευτεί τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα μίσο αδιανόητο μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Η αστυνομία απέτρεψε ραντεβού θανάτου την τελευταία στιγμή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό. Και οι ίδιοι οι ΠΑΕ μπορεί να θέλουν του οπαδού του, αλλά είναι ανίκανε να ελέγξουν πού θα δώσουν τα εισιτήριά του. Εμεί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε, ιδίω σε μια περίοδο που έχουμε το VAR. Το ΑΚΑ πήρε την πιστοποίηση και του χρόνου και η Super League 1 και η Super League 2 θα έχουν VAR. Με σιγουριά το λέει. Ναι, έτσι φαίνεται. Τώρα μα καμιά δύο εβδομάδε πάλι χρόνου, και ναι. πιλωτικά θα και θα δούμε και θα. Δεν ξέρουμε. Σε μια χρονιά καμπή με την αναδιάρθρωση, σε μια σεζόν που τελειώνει και η ελληνική φιλαθλή γνώμη έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Σε μια περίοδο που έρχεται το νέο πλαίσιο για του στιμένου αγώνε, συν τα νέα μέτρα ασφαλεία που δίνουν απόλυτα την ευθύνη τη ΠΑΕ για ό,τι συμβαίνει. Θα πρέπει να διαβουλευτούν με την Ομοσπονδία και ομάδε σε έναν αριθμό ο οποίο θα είναι ελέγξιμο για να ικανοποιήσει χορηγού και κατόχου ακριβών διαρκεία. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τα χιλιά άτομα. Δεν μπορώ να εμπλακώ βέβαια σε αυτό, εκτό και αν ακούσω αριθμό τρελό. Είναι όσα έχει πει ο Βασιλιάδη για το κομμάτι τελικού και για το κομμάτι του κόσμου που δεν θα βρεθεί στο γήπεδο και για τι προσκλήσει. νομίζω στο εμεί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε, τελειώνει όλη η κουβέντα. Ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι όλο το ζουμί τη απόφαση τη κυβέρνηση. Ε, το κλείδι νομίζω αυτό ναι. είναι. Γιατί και είναι στη... και μια προεκλογική περίοδο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και να. στο τέλο τη χρονιά και σε εθνικό. Άρα νομίζω ότι λογικό είναι να μην θέλει να πάρει την καυτή το πατάτα του Υπουργείου. Ε, ναι, γιατί και στη σύσκεψη ο Πάο και ήθελε κόσμο, η ΑΕΚ ήθελε κόσμο, η ΕΠΟ ήθελε κόσμο. Και, και ήταν μόνο αρνητική στάση τη πολιτεία και λογικά με την. Ναι. Ε, ε, σύμφωνη γνώμη και τη αστυνομία. Ε, καλά, η αστυνομία που ναι. δήλωσε Εντάξει, λογικά, με την σωστό. Πέμπτη, που πήγαν όλοι για να ακούσαν τα η αστυνομία και δήλωσαν αρμόδια. Ενώ είχε 15 άτομα παρουσιάσει. Και η αστυνομία ειδικά να δηλώσει αναρμόδια τώρα. Που εκείνη δηλαδή, από ε, εκείνη, ναι. εκείνη περνάει όλο το θέμα. Ναι, είναι ξεκάθαρα απόφαση ε, κυβερνητική τέλο πάντων του τον Γιατί αυτό όλε οι πλευρέ ήθελαν κόσμο, οι, οι άλλες άλλε πλευρέ. Ήταν ο μόνο που πίεζε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, στην τελική αυτό επικράτησε. Ε, και είναι πλέον οριστικό. Και στα χιλιάτομα, από ό,τι φαίνεται, ότι κλειδώνει εκεί ο αριθμό. Εντάξει, ναι. ναι. Τώρα πια θα πάω χιλιάδε. Για ένα Δεν ξέρω. Το μεγαλύτερο τη Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα για όλου μα. Κάτι δύσκολο, νομίζω. Για τον Πάο κυρίω. Και για τι ομάδε, νομίζω. Και για του παίχτε. Μα ναι, ναι, εννοείται. Μα είναι αυτό που είπε και ο Τζέσκου χθε, ότι το ποδοσφαίρο είναι για τον κόσμο. Εννοείται, ακριβώ. Εντάξει. Είναι, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό αποφασίστηκε και έτσι θα πορευτούμε το, το Σάββατο χωρί κόσμο. Και μακάρι όλα να πάνε καλά. Ο Μπάουκ να το κατακτήσει και νομίζω ότι επιστρέφοντα. Στο... Εκεί εντάξει, ναι, μετά το πάρτε γίνεται εδώ και Δεν και νομίζω να στο... του πειράζει εδώ τους του φίλου του Πάουκα. Ε, ναι, ναι, <laughs> θα υπάρχει <laughs> στο Ροδρόμι, <δελόμα>, θα <laughs> υπάρχει <laughs> και πολύ. Το θέμα είναι να, να γίνει δουλειά στο. Συνηθισμένο νομίζω γήπεδο. αυτό από φέτο κιόλα. Ε, ναι, ε, νομίζω μετά θα είναι όλα καλά. Να, γίνουν, να πάνε όλα καλά στο παιχνίδι και από εκεί πέρα εντάξει, θα ξεχαστούν νομίζω όλα. και και τότε δεν πήγε κανεί στην Αθήνα και όλα. Και λέγαμε πριν και την πρόθεση του Τσαμούρη, ο οποίο δέχτηκε επίθεση στον Πειραιά. Η δεύτερη σε διετή, μέσα σε λίγο καιρό μετά του Τζίλο. Του Τζίλο ήταν, τέλη Δεκέμβρη. Ναι, πρέπει. Πριν μετά τα Χριστούγεννα, σε εκείνη την περίοδο. Χτυπήματα στο πρόσωπο, διαβάζουμε για τον Τσαμούρη. Και μία εικόνα που έχει δημιουργηθεί ήταν επαγγελματική επίθεση. Πολύ καλά οργανωμένη. Λέει ότι οι δύο που τον χτύπησαν δεν ε, ε, έβγαλαν λέξη, δεν είπαν τίποτα για να μην μπορεί να καταλάβει κανένα σε τι γλώσσα Όπως μιλάνε. Όπως συνέβη φαντάζομαι στην υπόθεση του Τζίλου. Καλά στο Τζίλου, ναι. ξέραμε, που είναι ακόμα, ανοιχτή, ακόμα, ξέραμε και τις ναι. που πήγαν, τι, τι, έκαναν, παρόλα σε ποιο αυτά, μαγαζί πήγαν. Και παρόλα γίνει ακόμα κάτι. Ε, ναι, κατάφερε να, να είναι... Ο, οπουδήποτε. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Εντάξει. Ε, πάντως ήταν κάτι πολύ καλά οργανωμένο από ότι βγαίνει γενικότερα. Ε, Υπήρξε καταγγελία κατευθείαν. Υπάρχει μια τοποθέτηση από πλευράς ΕΠΟ που είναι αρκετά εχμηρή και είναι λογικό γιατί, εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Yeah. Πραγματικά έχει ξεφύγει. Ε, γιατί μιλάμε για, για επιθέσεις που είναι μέρα-μεσημέρι ε, σε περιοχές κατοικημένες με σπίτια, με κόσμο και επιθέσεις έξω από τα σπίτια των διευτών. Γιατί και στην περίπτωση του Τζίλου ήταν έξω από το σπίτι του. Και στην περίπτωση του Τσαμούρι έβγαινε από το σπίτι του και δέχτηκε αυτή την επίθεση. Ε, δεν είναι τόσο σοβαρή σε επίπεδο θεμημάτων του το ναι. το Τζίλου. Ναι. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι. Αλλά... Ένα είναι το προϊόν που προστατεύεται, μάλλον. Ναι. ναι. Που είπε, είπε, <laughs> έτσι θα το προστατεύσουμε το προϊόν. Ναι. Ναι. σω τρομάζοντα του διαιτητέ. Είναι, είναι κάτι που, που δείχνει πολλά. Που δείχνει πολλά. Δεν, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΕΠΟ χθε το μεσημέρι που μιλάει για παρακράτο τραμπούκουν που επιτίθεται άναδρα οι καταδρομικά συντηρητέ, μιλάει για μαφία στο ποδόσφαιρο. Ε, πράγματα που τα γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλοι τα ξέρουν, αλλά δεν κάνουν τίποτα νομίζω, ναι. Ναι, ίσως, ε, δεν θυμάμαι τόσο έντονη αντίδραση από την ΕΠΟ και τέτοια γλώσσα, τέτοιου χαρακτηρισμού. Δεν θυμάμαι στην περίπτωση του Τζίλου να ήταν ανάλογο το, το ύφο. σω ήταν πολύ. και λίγο το σοκ τη επίθεση. Εντάξει, δεν το περιμέναν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά όταν βλέπει ότι επαναλαμβάνεται κάτι, δεν είναι και σύμπτωση δηλαδή πλέον. Ναι, σε διάστημα τριών μηνών. Ναι. Άρα υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Και με παρόμοιο τρόπο. Ακριβώ, <laughs> ναι. Σαν σκηνικό γενικότερα, νομίζω ότι κάπου εκεί καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Καθόλου καλά, μάλλον. Και όντω υπάρχουν όλα αυτά τα οποία τα έλεγαν πολύ. Αλλά κυρίω στην Αθήνα δεν τα βλέπαμε να τα λένε τόσο πολύ και να τα, ε, να τα αναδεικνύουν. Ε, για δεύτερη φορά, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, το παρακλάδο του τραμπούκων του ελληνικού ποδοσφαίρου, χρησιμοποιώντα παρόμοια μέθοδο προετοιμασία και εκτέλεση, επιτίθεται άναδα καταδρομικά, ει βάρο Έλληνα διαιτητή αυτή τη φορά του, Αλέ, του Αλέξανδρου Τσαμούρη. Κάτι γιατί είναι και πολύ μεγάλη, να πάμε στα πιο ε, σημαντικά. Η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία Καταδικάζει εκ νέου την απαράδεκτη επίθεση και του ηθικού και φυσικού αυτούργου τη, γιατί και αυτό έχει τη δική τη σημασία. Σωστό. Οι οποίοι μόνο απέχθεια, αηδία και ντροπή προκαλούν στην ποδοσφαιρική οικογένεια και την κοινωνία. Και καθιστά σαφή τα εξή: Η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη οφείλουν να οργανώσουν επιτέλου την έρευνα για την υπόθεση του Τζίλου και να διενεργήσουν άμεση και αποτελεσματική έρευνα για την χθεσινή επίθεση του Σαβάτου, κατά τον διαιτητή Αλέξαν Τσαμούρη. Η υπομονή των υγιών δυνάμεων του ποδοσφαίρου και τη κοινωνία εξαντλήθηκε. Η ασυνδοσία και η τιμωρησία των υπευθύνων ξεπερνούν κάθε όριο και αποτελούν κύρια αιτία για τα αλλεπάλληλα κρούσματα βία στο ποδοσφαιρό μα. Η πολιτεία πρέπει να, αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε στο μη περαιτέρω. Οι πρακτικέ μαφία και η άνεση με την οποία τα περιφερόμενα εγκληματικά στοιχεία διαφεύγουν του νόμου μόνο σε νέε εγκληματικέ ενέργειε και θύματα μπορεί να οδηγήσει. Όλοι αυτοί πρέπει πλέον να βρεθούν στον χώρο που του αρμόζει. Η ΕΠΟ είναι αθλητική ομοσπονδία και η αποστολή τη είναι η διάδοση και η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Δεν έχει τη νομική η τεχνική αρμοδιότητα και δυνατότητα να δράσει εναντίον αυτών των άθλων των εγκληματιών που δρούν ανεμπόδιστα πλέον ει βάρο του λεωφιλού αθλήματό μα. Ε, έχει ενημερωθεί φυσικά η Επιτροπή Παρακολούθηση των FIFA, UEFA και ο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα Πέτερ Φούσεκ. Και φυσικά ο αθλητικό εισαγγελέα και οι εισαγγελικέ αρχέ για όσα έγιναν το, το Σάββατο στον Πειραιά. Αυτά μέχρι τώρα για, το, για την υπόθεση του Σαμούρη. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Ε, ξέρουμε δούμε ότι. Θέλουμε να τα έχουν. μάθουμε κιόλα. Και ξέρει τι, τέτοια στιγμή στο Τζίλου, ναι. που η αλήθεια είναι ότι επειδή το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμουν με τον Στέργιο ε, και ο Στέργιο επέμενε ότι δεν θα, δεν θα αλλάξει πάλι κάτι, και εγώ έλεγα ότι δεν μπορεί, γιατί αυτή τη φορά υπάρχουν στοιχεία, ναι. υπάρχουν ε, βίντεο, υπάρχουν μαρτυρίε, ε, βγαίνουν και διάφορα πράγματα καθημερινά. Ε, δεν μπορεί να μην υπάρξει κάτι. Κι όμω. Ο Στέργο επιβεβαιώθηκε. Ναι, 17 Δεκεμβρίου ήταν τελικά η επίθεση και έχουμε φτάσει μέσα Μαΐου κοντεύουμε. Ε, ναι. Και γίνεται δεύτερη επίθεση σε διετή. Και δεν έχει λυθεί καν η πρώτη. Εντάξει. Ο Στέργο επιβεβαιώθηκε ναι. πολύ και ότι δεν ναι. θα υπάρξει κάτι και να που. Ακόμα και όταν είχαμε τόσα στοιχεία και τόσε πληροφορίε. Και βίντεο από τη στιγμή τη επίθεση λέει χίλια δυο απίστευτα δηλαδή πράγματα. Έχει δηλαδή στοιχεία πάρα πολλά. Δεν ξέρω. Είναι τώρα αυτό. Γι' αυτό σου λέω, ακόμα και να υπάρξουν πολλά και να γίνει πάλι το ίδιο, να διαβάζουμε κάθε μέρα κάτι, άμα δεν υπάρχει σωστική εξέλιξη, δεν έχει νόημα. Ναι, και κάθε φορά φτάνουμε στο ευχολόγιο. Είναι αυτό το τελευταίο, είναι αυτό το τελευταίο. Αυτό. Η επόμενη εξαντλείται. Εντάξει, αυτό. αν εξάντλητη νομίζω όμω φαίνεται η υπομονή να είναι όλο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Ε, Τέλο πάντων, θα πάμε στο δεύτερο μα διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με βόλη. Ναι. Γιατί μετά πρέπει να φύγει ναι. κιόλα. <laughs> και θα πω εγώ στο τέλο <laughs> τα δοσφαιρικά. Γιατί έχουμε τραβήξει εδώ, έχει γίνει ένα χαμό το Σαββατοκύριακο. Ε, γιατί είναι γεμάτη η μέρα σήμερα και έχει διάφορα media day, έχουμε το μεσημέρι. Έχουμε με τις πρώτες του γενικού ποδοσφαίρου. Θα τα πούμε για αυτά, μα είναι... Α, είχαμε και εκεί τη φιέστα. Ναι, είχαμε και εκεί τη φιέστα στην τούμπα. Ναι, 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 θα τα πούμε. Στα πράγμα, πόσο πράγματα, αυτά. εντάξει, και θα τα προλάβουμε <laughs> όλα. Ε, παρέα μαζί μας εδώ είναι και σήμερα το Ρίτσο Casino και το θέατρο Βεργίνα, όπου ξεκινάει στις 17 Μαΐου μια σπάνια μουσική συνάντηση γεμάτη με αλυσμόντα και εξεπέραστα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου στο Βεργίνα Θέατρο. Ο Άγγελο, ο Στέλιο και ο Διαμαντή Διονυσίου πραγματικά θα σα χαρίσουν φοβερέ βραδιέ. Ο λαό τραγούδι θέλει. Είναι ο τίτλο ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εξεπέραστο στο Στράτου Διονυσίου ε, από 17 Μαου στο Θέατρο Βεργίνα. Στο ίδιο Καζίνο Θεσσαλονίκη, πληροφορίε στο 2310 491 234 15 ευρώ με ένα ποτό η τιμή 10 παρατέταρτο οι παραστάσει από ό,τι βλέπω. Μαζί μα είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού ή του εξωτερικού σα ή του επαγγελματικού σα χώρου. Με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε, μπορείτε να μπείτε στο αναδομόπλανακαίνιση.gr να πάρετε μια γεύση από ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και πραγματικά θα γίνουν όλα όπω πρέπει και όπω θα θέλετε με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η στίχημα είναι μαζί μα. Ο μέγα του Πάοκ είναι εδώ. Μεγάλη γάμα επιλογών. Βόλη, σήμερα τι θα έπαιζε. Καλή ερώτηση. Για πες. ε, Μάλλον ε, γεμάτα σετ. Όπω δηλαδή και στο πρώτο υλικό. Δηλαδή στου πόντου περισσότερο. Ότι θα είναι πάνω από αυτά τα τα 45 45-46 δηλαδή στο σύνολο των σετ. Έτσι έδειξαν τουλάχιστον δηλαδή και τον πρώτο τελικό. Οι δύο ομάδε να είναι κοντά και να κρύβονται στι λεπτομέρειε. 25-23 δηλαδή κάθε set έτσι γεμάτα. Αυτό είναι πολύ ψαγμένο, ρε Ραφαήλ. Ε, είναι, ναι. Αν παρακολουθεί, ε, ξέρει λίγο πάνω κάτω πολύ που ψαγμένο. κινούνται οι ομάδε. Είναι ναι. δύσκολο αυτό. Είναι, είναι. Ότι είναι δύσκολο είναι. Κάτσε να δούμε τι τη γίνεται στη Champions League που νομίζω είναι πιο, λίγο πιο εύκολο ναι, για όλου. Ναι. Λοιπόν, η στοίχημα έχει τον Άσο τη Λίβερπουλ αύριο στο 2-20. Το Χ385 και το διπλό τη 3-10. Και για την Τετάρτη που βλέπω, βέβαια, ότι δεν είναι θέση αυτή τη στιγμή. Ε, τον Άντιαξ το δίνει 2,12, 3,75 το χι, 3,30 το διπλό τη Τότεναμ. Ωραίε αποδόσει. Για ημιτελικά τη Αμπερζολίνη, πάρα πολύ ωραίε. Εμεί με άγγεξ είμαστε. Εννοείται. Το έλεγε ο Στέργιο την το προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε Όχι, Τότεναμ. Κοιτάω πραγματικά μόνο ναι. Στέργιο και αντών τη Ακαλέα. Και ίδια εδώ πέρα το δίδυμο Τότεναμ. Δύο ανθρώπου Τότεναμ δεν είσαι να πουθενά. Εκτό από εδώ. Και του έχουμε εδώ πέρα και του δύο. Ναι, λογικό. Ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι και θα σου πω τώρα. Α, δεν έχει βγάλει δικά παιχνίδια. Να παίζαμε πάλι το μέση. Αυτό του που μα ναι. πλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πεθύσει εκτέλεση φάουλ 12. Ωραιότατο. Δόρο, αλλά δεν έχει βγει. Α, περίμενε. Να σκοράρει την προσπάθεια έξω από την περιοχή. Μέση, μέση, μέση. Δεν έχει το μέση. Πού είναι το μέση. Α, 7. 7. Εντάξει, λογικότερο. Ναι. Κλέβει Εκκλησία όταν σου λέει okay. εντάξει δεν είναι. Ναι. Ναι, ναι. Σαλάχ δίνει 7. Μανέ 8. Εντάξει, έχει γενικότερα επιλογέ στο τίγημα. Πάρα, πολλές, πάρα πολλέ επιλογέ και στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και τέννη και φόρμουλα και ό,τι θέλετε. Μπαίνετε από κινητό τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και μπαίνουμε σε ρυθμού Champions League και πάλι, Ραφαήλ, γιατί είναι η εβδομα... εβδομάδα Champions League. Μπορεί το ένα match, ok, να, να το ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο Μπαρτσελώνα Λίβερπουλ από το πρώτο μάτς, από το 3-0. Αλλά η Λίβερπουλ έδειξε ότι μπορεί, οπότε το πιστεύουμε. Και από την άλλη υπάρχει το Άγιαξ τότε να με το οποίο εντάξει είναι όλα ανοιχτά. 0-1 αφήνει πολλά περιθώρια. και μιλάμε για αγγλικές ομάδες κιόλα. Στην προβληματική τότε να βέβαια, αλλά οκ ναι. okay, το ξεπερνάμε. Η Pepsi Max είναι συνδυασμένη με το UEFA Champions League. Απόλαυσε τη με την αγαπημένη σου Pepsi Max παγωμένη και ετοιμάζω να το αποδείξει με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό τη Pepsi Greece στο Facebook. Απάντε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα πίθανα δώρα όπω PlayStation και μπάλου ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Pepsi και Champions League πάνε μαζί. Πάνε πάντα μαζί. Πάντα όμω. Είναι συνδυασμένα και είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Και φυσικά τελικό στη Μαδρίτη δεν χάνεται. Αν, Αν μπορεί να πα, κάνει τα πάντα, απαντά στο quiz προσπαθεί να έχει το απόλυτο, γιατί είναι τελικό στη Μαδρίτη, στο νέο γήπεδο τη Ατλέτικο. Ακριβώ. Αλλιώ πέψει καναπέ και πίτσα. Ε, ναι, καλύτερη παρέα. <laughs> <Okay>. Μια χαρά. <laughs> λοιπόν, θα μπούμε, λες, στο, στο βόλι? Να μπούμε στα του βόλεϊ, αν είναι. Ε, σήμερα σε έξι ο δεύτερο τελικό τη βόλεϊ Λίκ. Πάω Ολυμπιακό, ε, πράξη δεύτερη. Ε, και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν λίγο πλασματικό το σκορ του πρωτογόνου, αυτό το 3-0. Είχε πάρα πολλέ ευκαιρίε ο Πάουκ για να πάρει το match. Έχασε σε κρίσιμα σημεία πόντου, ο οποίο θα μπορούσε να πάρει και να αλλάξει όλη τη ροή του αγώνα. Το αφήνει πίσω το πάω, κοιτάζει το σημερινό παιχνίδι. Ε, το είπε και ο Γιούρι Φιλίπποφ, ό,τι έχουμε πρέπει να το δώσουμε. Ε, σίγουρα, καταλητικό παράγοντα θα είναι ο Club Vike. Δεν έπαιξε καλά την Παρασκευή, είχε το θεματάκι στη μέση. Περιμένουμε να δούμε πώ θα είναι σήμερα. Ένα διαγώνιο είναι το Α και το Μέγα σε μια ομάδα βόλη. Σε εκείνον τελειώνουν όλα. Έπαιξε καλά ο Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Είχε αρκετά τρίκ που του βγήκαν του Μουνιώθ, αρκετά διαβασμένο. Έκρυψε τον Αλεξίεφ, δηλαδή όλα τα μειονεκτήματα που είχε. Και κατάφερε να χτυπήσει τον Πάουκ εκεί που πονούσε. Θα δείξει τώρα. Ο Πάουκ θέλει και τον κόσμο του και πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει να τον κερδίσει 8 φορέ σε τη πρωταθλήματο. Ναι. Άρα είναι και αυτό μειονέκτημα για τον Πάουκ. Τον έχει κερδίσει στο κύπελο, όπω ξέρουμε και πέρσι και φέτο, αλλά στο πρωτάθλημα έχει να τον κερδίσει 8 φορέ. Δεν το είχα σκεφτεί ότι είναι τόσο πολλά τα μάτια. Είναι, είναι, είναι αυτό, νομίζω ε. από το break του 17 πρέπει να είναι, στο Ρέντι που πήρε τον τίτλο. Ε, όλα τα υπόλοιπα έχουν καταλήξει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τη λες η κακή παράδοση. Ε, είναι νομίζω πάρα πολύ κακή και πρέπει να τη σπάσει ο Πάο. Και οφείλει να τη σπάσει σήμερα για να πάει το 1-1. Γιατί σε περίπτωση 2-0 ο Ολυμπιακό πάει μετά την πέμπτη του Ρέντι και έχει πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει την υπόθεση τίτλου. Ήταν ο Ολυμπιακό πολύ καλό ή ο Πάο ήταν προβληματικό και άφησε πολλέ ευκαιρίε. Και τα δύο νομίζω. Ε, ο Πάουκ εντάξει, από τη στιγμή που ο Κλαμπάκ ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ε, λόγω του προβλήματο αυτού δεν πήγε καθόλου καλά επιθετικά. Ανέβηκε μόνο προ το τρίτο σετ. Δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τον Όκολιτ και τον ε, Τακουρίδη, του ε, κεντρικού. Ο Σαφράνοβιτ ε, ήταν ε, αποδυναμωμένο έτσι όπω τον έπαιξε ολυμπιακός. Ε, ο Ολυμπιακό. ο Μοκουντούντια σε ακόμα ένα παιχνίδι τα πήγε καλά. Ο Φιλίππο προσπάθησε να μοιράσει το παιχνίδι. Ο Μπούτο που ήρθε από τον Πάκο εντάξει είναι ένα νέο παιδί, δεν έχει ακόμα την εμπειρία που θα μπορέσει να πάρει μια ομάδα πάνω του στο κρίσιμο σημείο. Ο Ντερζή πάντα σταθερό βοήθησε όταν μπήκε, έκανε εντάξει ένα λάθο το οποίο έκρινε το σετ. Αλλά και ο Ολυμπιακό νομίζω ότι σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που είδαμε στην Εράπτρα από τον Ολυμπιακό ήταν καλύτερο. Ο Κλάβιμπακ είναι καλά τώρα για σήμερα. Θα φανεί Θα φανεί στο γήπεδο. Εντάξει, ένα πρόβλημα στη μέση σε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι και 33 χρονών. Έχει μια σειρά αγώνων συνεχόμενη. Πρέπει να δούμε αν θα τον επηρεάσει ή όχι και στο παιχνίδι του σημερινού. Αλλά νομίζω ότι φάνηκε ότι στο τρίτο σετ άρχισε να βρίσκει λίγο τον εαυτό του. Άρα πιστεύω ότι αν είναι καλύτερα θα είναι και ο Πάουκ καλύτερο. Είναι κάπω ο Πίσσεσπαρ που ανεβάζει λίγο όλη την ομάδα. Εννοείται, του, εννοείται, αλλά, ναι. Δεν πείστε καλά του. Είναι, λίγο... ναι. είναι διαγώνιο. Τελειώνει όλε τι επιθέσει. <laughs> Θυμάστε τι γινόταν με τον Τζούριτ <laughs> <σ' laughs> στην <laughs> αρχή τη σεζόν. Εντάξει. Δεν θέλουμε να έχουμε ξανά τα ίδια. Ναι, γεγονό αυτό. Έγιναν από την άλλη και διάφορα πράγματα πάλι εκεί στο Ρέιντι. Εντάξει, νομίζω. Συνηθισμένα ναι. μέχρι και μέλη τη κυβέρνηση να υπάρχουν πίσω από τους του παίχτε του Πάουκ να βρίζουν. Ναι, τώρα... ναι και αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, τα έχουμε δει όλα νομίζω. Μπουγάτσε, συνθήματα υβριστικά. Πάλι θα κλείσουν τα αυτιά. Πάλι θα βγει μια ανακοίνωση ότι του καλούν σε απολογία. Θα τη γλιτώσουμε 500 ευρώ πρόστιμο. Σχετικά κατά τα άλλα είναι η ταμπέλα που κόλλησε στον τότε από τον Ηρακλή. Ότι συμβαίνουν πάντα αυτά στο παλατάκι ναι, ναι. Και προσπαθούμε Εντάξει. να καταλάβουμε τι εννοούν ότι συμβαίνει στο παλατάκι γιατί δεν θυμόμαστε να έχει γίνει κάτι τα τελευταία χρόνια. Περιμέναμε τότε ένα καλοκαίρι να βγει η απόφαση για το Ολυμπιακό Πάο, όταν πήρε ο Πάο το πρωτάθλημα μέσω του Ρέντι και φεύγαν τα καθίσματα το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, και τώρα έχουμε δίκιο στον Παναθηναϊκό Εικό ότι σαν τεχνικά συνθήματα 500 ευρώ πάει η ταρήφα. Οπότε τα ίδια θα είναι και τώρα. Ναι, κατάλαβα. Άρα περιμένουμε να δούμε πώ θα γίνει το σημερινό. Και από κόσμο περιμένουμε. Ναι, και έχει. από κόσμο. Εντάξει, θέλουν οι άνθρωποι του πάγου να γεμίσει το παλατάκι, να έχει έτσι έναν σφιγμό να δώσει ο κόσμο στην ομάδα, 10 και 20 ευρώ τα εισιτήρια. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανταποκριθεί ο κόσμο στο κάλεσμα. Αν γίνεται ένα ένα-ένα σήμερα, το το επόμενο είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη είναι ο τρίτο τελικό του Ρέντι και τέταρτο θα είναι την Κυριακή στο Παλατάκι. Να είπαμε Σαβδοντοκύριακο που φτιάνε. Ναι, θα είναι Σαβοντοκύριακο που φτιάνε. Αλλά μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι να γίνει, εννοείται, ναι. Μακάρι ο Πάκος σήμερα να κάνει το 1-1. Ε... έχει δείξει ότι μπορεί. Δηλαδή και στο Κύπρολο, α πούμε. Ναι, το έχει δείξει, το έχουμε πει αυτό. Κατάφερε. Έχει, έχει κλείσει ψαλίδα πάρα πολύ μεταξύ των δύο ομάδων. Και καλή το Πάκου να το δείξει σήμερα ότι το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, στου τελικού, ήταν μια κακή παρένθεση απλώ εμφανίσει του τελευταίου καιρού. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί έτσι στο πρωτάθλημα τα 8 τα μάτσα αυτά. Ε, ο Ολυμπιακό, εντάξει, νομίζω ότι και εκείνο έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί παίζει μπροστά στον κόσμο. Ξέρει ότι έρχεσαι από μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση στην Ιερά Πέτρα, μένει εκτό ε, του ενό στόχου σου, άρα θέλει να εκμεταλλευτεί το πλέον έκτη μέρα. Στην αναλογικότητα βλέπαμε διαφορετικό Ολυμπιακό. Ναι. Περιμέναμε δηλαδή έναν ε, καλύτερο Ολυμπιακό και με τι ε, προσθήκε του Κουμεντάκη του Αλεξίεφ. Αυτό τον Αλεξίφ πια που ακούγαμε τόσο καιρό ότι χάνει τη σεζόν. Ναι, ισχύει. Μάνγκεμ, τα είπαμε. Αναστήθηκε τελικά ναι. και μπορούσε να ναι, παίξει ναι, ναι. κιόλα. Άσχετα με δεν ήταν 100% προφανώ και δεν ήταν. Δεν ήταν, εννοείται, αλλά και πάλι έδωσε τη λύση. Είναι ένα έμπειρο που πάρα πολύ. Αφού έβγαιναν και έλεγαν ότι τελείωσε η σεζόν και δύσκολα και. Το κρύψαν πάρα πολύ καλά. Και τελικά πήγε ο Πάκου με πρόβλημα με τον Club Βάικ. Ναι, που λέγαμε ότι δεν πα κρύψε η Και τελικά καλή κατάσταση και δεν έχει κάποιο θέμα. Και ένα γκραινικό ο οποίο δείχνει ότι δεν μπορεί τελικά να βοηθήσει μάλλον. Ναι. Ελλογικά ναι. Αν ήταν θα το βλέπουμε πιστεύω σε, στα παιχνίδια τα προηγούμενα. Ναι. Εντάξει. Το παιχνίδι περιμένουμε σήμερα. Ναι. Δεν μπορεί, δεν, μπο δεν μπορεί να κάνει πολλέ προβλέψει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο στο βόλιο. Όχι, γιατί είναι, είναι και πολλά. Τελικός κιόλας, και τελικό κιόλα. Τώρα και σε μια σειρά τελικών. Αυτό παιχνίδι... ακριβώ. Το σερβί, πώ θα πάει, η ψυχολογία, χίλια Ακόμα και, και, η έδρα. Αυτό ακριβώ. Αυτό, ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δεν, και δεν, δεν κοιτά ούτε έχουμε. μα στην τελική ούτε τίποτα. Τώρα κοιτά το να ισοφαρεί τη σειρά. Ναι, σκοπιμότητα είναι ξεκάθαρα. Αυτό ακριβώ, ναι. Σε διαφέρει να κάνει το ένα-ένα και από ακριβώς. εκεί πέρα να το πα το... την επόμενη. Να πάει και στο ρέντι στα ίσια τουλάχιστον. Ναι, και αν μπορεί να κάνει το break για να το διεκδικήσει μετά το τίτλο εδώ μέσα. Να αλλάξει τελείω η σειρά δηλαδή. Ναι. Από την άλλη είχαμε φιέστα στο γυναικείο Ποδόσφαιρο. Είχαμε. Είχαμε στην Τούμπα Φιέστα, δεύτερη μέσα σε λίγε εβδομάδε. Ωραίο το κλίμα. Υπήρχε αρκετό κόσμο, ανοίξαν τα επίσημα. Ε, τι να πει κανεί για αυτήν την ομάδα τώρα, 14ο του πρωτάθλημα στην ιστορία τη, απόλυτη κυρίαρχο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έσπασε και το ρεκόρ τη καλύτερη επιθετική συγκομιδή ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού γενικείου ποδοσφαίρου. 7-0 χθε η νίκη με την Αγία Παρασκευή. Έδειξε ότι δεν έχει αντίπαλο παρά τα όσα ακούστηκαν στην αρχή τη χρονιά. Άφησε τον Άρη με 6 βαθμού πίσω. Και νομίζω ότι, όπω είπε και ο κύριο Βαρδαλή που τον φιλοξενήσαμε, το επόμενο βήμα θα είναι το ευρωπαϊκό όνειρο για το ΠΑΟΚ. Να πάει δηλαδή λίγο παραπάνω στην Ευρώπη. Έχει, Έχει παίξει στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι. Έχει παιχνίδια. παίξει, ναι. Απλά δεν καταφέρει ποτέ να προχωρήσει. Ναι, ναι, ναι. Συνήθω και έτσι όπω είναι το σύστημα, πρώτα πρέπει να περάσει ένα προκληματικό όμιλο με τη συμμετοχή τριών ομάδων και μετά σου έρχεται κάποια εντάξει, πολύ πιο δύσκολη και έμπειρη ομάδα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι διπλή αγώνε. Θα προσπαθήσει, φαντάζομαι, ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει. Μία θέση μετά από του προκομματικού ομίλου και στα νοκάου του παιχνίδια. Και λογικά αυτό θα γίνει και με ενίσχυση του ρόστερ, φαντάζομαι. Θα Κατσαρή θα δώσει την κούπα. Ναι, παρόν ο πρόεδρο του Αλβασίμα Πάουκ. Θανάνη Κατσαρή έδωσε την κούπα στι παίχτε του Πάουκ και το γιορτάσαν όλε μαζί. Και νομίζω θα περιμένουμε να δούμε τι θα μα πουν και εκείνε σήμερα και για την εμπειρία του να παίξουν στην Τούμπα και για το γεγονό ότι συνεχίζεται αυτή η αυτοκρατορία του Πάουκ. Θα έχουμε αρκετέ ενδιαφέρουσε εντεύξει στο πάκο 4 επόμενε μέρε. Έβλεπα τα βίντεο όσο και τι φωτογραφίε σου και σκεφτόμουν ότι είναι σαν να του έβγαινε λίγο όλη χρονιά. Αυτό άκουσαν στην αρχή, όσο και να μην το παραδέχονται πολλέ. Ναι. Γιατί ναι. Ό, σε όλη τη σεζόν, όσε πλοξενήσαμε εδώ και μαζί σου, ε, μα έλεγαν ότι. και στο πιο πολύ. Ότι λίγο δε, δεν το παραδέχονταν ότι ναι, μα είχε πειράξει το ξεκίνημα και όλη η αμφισβήτηση. Οκ, έλεγαν ότι εμεί τη δουλειά, τη δουλειά μα κάναμε, ξέραμε τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Λογικό. Αλλά μπήκε, βγήκε νομίζω, ναι, νομίζω αυτό. Ένα τμήμα το οποίο εντάξει, ήταν συνηθισμένο σε επιτυχίε, μπήκε ξαφνικά στου στόχου Τώρα στο Ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή, ότι όλα κρύβονται κάτω από το χαλάκι και οι παίχτρε ήταν πρωτόγνωρο νομίζω και, και αυτό. Σε, που και σε αμφισβήτηση, χωρί πολύ. Θα βρίσκεται τον εαυτό μου, ναι. δεν ήξερα. Αυτό. Από το τμήμα που δεν ξέρω κάτι, γιατί να πω ότι γιατί το κάνουν αυτό, φέρανε, μα δεν ξέρω ναι. αν, ναι, αν το, το κάνουν για καλό ή όχι. Ναι. Και ο Πάγκο έκανε δύο μεταγραφέ, δηλαδή την Πετανκούλ και τη Σπυρογνίδου, που βγήκαν πρώτη και δεύτερη σκόρε και εντάξει, τελείωσε δηλαδή όλο το πρωτάθλημα εκεί πέρα νομίζω. Μόλι έρθαν αυτέ οι μεταγραφέ. Ο Πάοκ είχε 106 γκολ όσο είχαν ο Άρη και τα τρίκαλα μαζί που τερμάτισαν δεύτερο και τρίτα. 70 έχει ο Άρη, 36 τα τρίκαλα. Αυτό δηλαδή λέει τα πάντα νομίζω. Και ο Πάοκ κέρδισε δύο φορέ τον Άρη που ήταν ο βασικό διαδίκητη. Μα είναι αυτό. Αμφισβητεί κάτι. Χωρί να αναντήσω κάτι. Ναι. Ασκεί φοβερή κριτική. Τα ισοπεδώνει όλα. Μιλά για χαμένη χρονιά. Ναι, από την αρχή. Και δεν ξέρει. Εντάξει, υπάρχει πάντα αυτή η ανυπομονησία πάντα όταν γίνεται κάτι στραβό. Και σε ένα τμήμα το οποίο φαινόταν να είναι κόσμο, δηλαδή. Αλλά τελικά οι απαντήσει δόθηκαν στο κήπεδο. Και η σεζόν είναι πιο εμφαντική και από προηγούμενε. Ναι, ναι, πραγματικά. Είναι... Και άλλη φορά το έχει πάρει ΑΕΤ το Πάκου του Πρωτάθλημα. Ε, δεν είχε κάνει αυτό το ρεκόρ με τα περισσότερα κόλλουμους. Το έκανε και αυτό φέτο. Ναι, εντάξει, φοβερέ επιδόσει. Ε, σε πιο δύσκολε συνθήκε ναι. η γενική ομάδα. Που βέβαια μα έλεγε και ο κ. Βαρδαλή την Παρασκευή ότι προγωνίζεται στη Μεσύμβρια. Ναι, ναι, ναι. Οι παίχτε έχουν να το λένε γι' αυτό σε απίστευτα επαγγελματικά πλαίσια. Όταν πηγαίνει ναι. τώρα σε γήπεδα τα οποία είναι με πλαστικό χορτάρι, που δεν ξέρουν τι ώρα θα κάνουν προπονήσει. Ένα... Εντάξει, είναι και ο ποδόσφαιρο που είναι αριστεχνικό εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω για τον Πάουκ είναι πολυτέλεια αυτό. Και πλέον νομίζω ότι έχει συνδεθεί και πιο πολύ η γυναικεία με την ανδρική. Ναι, πάρα πολύ. Και, και μόνο λόγω τη παρουσία στη Μεσσύμβρια νομίζω ναι. ότι και είναι σημαντικό. Κάποια αυτό. πράγματα από την ανδρική τα παίρνουν και τα κορίτσια ακριβώς. γενικότερα στην καθημερινότητά του. Είναι νομίζω, πιο εύκολη από ό,τι πιο παλιά ε, και είναι λίγο πιο επαγγελματικά όλα. Ναι, με τον Πάου. Ναι, ακριβώ. Και ευτυχώ. Και ευτυχώ ευτύχεσαι... 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 ο Πάου να έχει και στου άντρε και στι γυναίκε ή το πρωτάθλημα. Παλά, ναι. ναι. Δεν και αυτό είναι ιστορικό επίτευγμα. Δεν είναι λίγο αυτό. Είχαν πάλι άλλοι να λένε ότι είχαμε την καλύτερη άμυνα, ξέρω εγώ, και δοκάρι ο... και Όχι, ο Παύλο ο... είχε την καλύτερη άμυνα, δεν ξέρω τώρα. Α. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, γιατί και χθε το μάτζι λέει θα μπορούσε να ξεφύγει πάρα πολύ το σκορ, οπότε και στι τελικέ ο Πάου και στα προηγούμενα Δεν έχει περιθώριο. Όχι, δύσκολα, δεν νομίζω. Αν υπάρχει κάποια πρώτη, εντάξει, α τη βρούνε να την πούνε. Γιατί εδώ, α πούμε, ο Ολυμπιακό είπε ακόμα και για τα πάντα. Στο YouTube, πάντα. Ναι, ναι, ναι. Από το YouTube ξεκινήσα και από τι πάσε, τα δοκάρια, ναι. οι πάσε μπορεί να μην είναι καν πραγματικό αυτό που βγήκε. Εντάξει, Και μάλλον δεν είναι, αλλά οκ. Γι' αυτό μου πούσε και στην γυναικεία, κάτι βρήκα να πούνε οι άλλοι. Δεν ξέρω. Όχι, ευτυχώ μέχρι στιγμή δεν είχαμε κάτι. Όχι. Τα πήραμε όλα, ήμασταν τα πρώτη ναι, και λογικά, ναι, να... ναι, 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 λογικά, ναι. <laughs> σημαντικό. Σημαντικό. Δεν μπορώ να πω. Ε, τι άλλο έχουμε πριν φύγει σφαίρα για την Τούμπα. Τώρα που βλέπω και τη ροή του Πάου 24, ε, τιμούν τον Παντακίδη φίλου του Πάουκ σήμερα. Εντάξει, mm -hmm. Γιάννη Παντακίδη νομίζω ε, ένα ε, άνθρωπο ο οποίο ήταν και στα πέτρια χρόνια του βόλεϊ. Ήταν ε, ο άνθρωπο που σήκωσε και τι ε, κούπε ε, στα καλά τα χρόνια, με ένα άδοξο τέλο στην καριέρα του, θα μπορούσε να είναι φέτο στο ρόστερ. Ναι. το καλοκαίρι είχε αυτό το θέμα, το πρόβλημα υγεία, αναγκάστηκε να σταματήσει το βόλιο, συνεχίζει σαν προπονητή τη Ακαδημία και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν οι φίλοι του Πάουκ απέναντι στον Γιάννη Πατακίδη. Εντάξει, μια σχέση νομίζω αλληλένδετη μεταξύ Πατακίδη και κόσμου του Πάουκ. Ε, τρελός Τρελό ο Γιάννη, χαρούμενο πάρα πολύ για την κατάξυση του πρωταθλήματο από ποδοσφαίρου. Το περίμενο, νομίζω και αυτό όπω όλοι πάρα πολλά χρόνια. Και θα είναι και εκείνο εκεί στο παλαιτάκι σήμερα για να βοηθήσει και εκείνο με τον τρόπο την ομάδα. Βόλια να φτάσει στην ισοφάρηση. Σπουδαίο άνθρωπο πάνω απ' όλα, νομίζω. <σφυγλίδι> ναι, που τον ναι. Τον έχω ζήσει πολύ λίγο. Ελάχιστε φορέ έχουμε μιλήσει. Αλλά το καταλαβαίνει και μόνο που κάποιε τάξει που σου λέει. Ναι. Και το πόσο αντιλαμβάνεται ο ίδιο όλο αυτό που γίνεται στον πάο και πόσο νιώθει τελικά ο Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και αυτό που λες ήταν πολύ. Άσχημο και ναι. άδικο αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Αλλά εντάξει. Για κάθε ψέχτη που είναι τελειώνει, παραπόρα. έτσι, ναι, που δεν τελειώνει μέσα στα γήπεδα και τελειώνει με αυτόν τον τρόπο, είναι άδικο. Αλλά εντάξει. Ο ίδιο προχωράει. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Και είναι ότι παραμένει στην οικογένεια του, του Παουκ. όλο αυτό το διάστημα και θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα. Ε, οπότε θα υπάρχει και αυτό σήμερα στο παλατάκι. Έξι ώρα θυμίζουμε το παιχνίδι. Έχουμε κάτι άλλο. Ε, να πούμε και για χάντμπολ γυναικών ανδρών που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γυναίκε έκαναν το πρώτο βήμα. Εύκολα, σχετικά. Ε, παρά τι απουσίε, δείχνει ότι ο Πάουκ φέτο μετά το κύπελο πάει για το Νταμπλ. Εντάξει, θα είναι μια σειρά τελικών που όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά δείχνει σε σχέση με τη Νέα Ιωνία να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τετάρτο δεύτερο τελικό στην Αθήνα. Τρίτο την Κυριακή στην Νεάπολη. Οπότε, αν ο Πάουκ κάνει το 2-0 στην Αθήνα, μπορεί την Αλγερική να έχουμε και άλλη διεκδίκηση κούπα. Θα δείξει το Πάουκ περιμένουν μια μεγάλη σειρά τελικών ανεξάρτητα με την εικόνα που η ομάδα το Σάββατο στην Νέαπολη. Ωραία η ατμόσφαιρα. Ανταποκρίθηκε ο κόσμο σε αυτή την κίνηση που έκανε το τμήμα να αλλάξει την έδρα να πάει από την Μίκρα στην Νέαπολη. Χάντμπολ Ανδρών, ένα μάτσο το οποίο νομίζω ότι δεν χάνεται. Εντάξει, μόνο πάκο νομίζω μπορεί να χάσει την παιχνίδι. Κρίμα που το λέμε, αλλά πραγματικά έτσι mm -hmm. όπως πήγε το παιχνίδι, θα μπορούσε δηλαδή να το κερδίσει, να το στείλει στα πέναλτι. Το στείλει στην παράταση. Το έχασε από την ΑΕΚ ηρωική προσπάθεια των παιχτών του Πάουκ με τέσσερι απουσίε βασικών παιχτών, χωρί ξένου. Έκανε τα πάντα, δεν τα κατάφερε. Τετάρτη στην Νέα το επόμενο ραντεβού. Θέλει και εκεί το τμήμα των κόσμο του να καταφέρει να ισοφαρεί. Στι δύο νίκε είναι η πρόκληση στου τελικού. Αν η δηλαδή κερδίσει, τελειώνει η σειρά. Αν κερδίσει ο Πάουκ, πάμε σε τρίτο παιχνίδι στο Άκα. Και στο Πόλο τα ίδια γίνανε. Τελείωσε η χρονιά, τουλάχιστον όσον αφορά την τετράδα, γιατί παίζει ακόμα ένα μάτσο κατάταξη ο Πάουκ. Μπορούσε να το κερδίσει χθε το μάτσα απέναντι στον Απόλαιο, να ισοφαρίσει τη σειρά. Μπορούσε να το ισοφαρίσει, έχασε και τι δύο ευκαιρίε. Ναι. Το πήρε ο Απόλαιο το παιχνίδι, πέρασε εκείνο στην τετράδα του playoff και ο Πάουκ συνεχίζει για τον αγώνα κατάταξη. Μάλιστα. Εντάξει, εικότερα όμω έχουμε πολλά θετικά να Ναι, νομίζω ότι αυτό το ότι ο Πάουκ πρωταγωνιστεί παντού και οι γυναίκε στο μπάσκετ, παρόλο το γεγονό ότι θα είναι χωρί ξένε, παίζουν τελικού με τον ναι. Ολυμπιακό. Είναι ναι. ιστορική συμμετοχή για τον Πάουκ. Ήταν ιστορική δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια, η ιστορική δεύτερη θέση στα playoff. Όλα τα τμήματα νομίζω του Πάουκ Πρωταγωνιστούν φέτο. Είναι δηλαδή στου τελικού, είναι μέσου στόχου, είναι σε τίτλου από την αρχή τη σεζόν ε, και τα ομαδικά και τα υπόλοιπα πάλι δηλαδή και τα που τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ. Ήταν νομίζω η χρονιά του ΠΑΟΚ. Στο τέλο, δηλαδή, όταν γίνει το ταμείο, θα δούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλέ επιτυχίε και στι κύριε ομάδε και στα τμήματα υποδομή. Και είναι νομίζω πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Είναι η καλύτερη χρονιά νομίζω συνολικά του συλλόγου ναι. και yeah. τα καλύτερα είναι μπροστά. Και έχουμε και συνέχεια, ναι, γιατί είναι ακόμα ανοιχτή η στόχη. Ωραία, θα σε αφήσουμε εσένα. Εννοείται. Τι θα κάνει. Θα σε αφήσουμε. Έλα να πούμε στου χορηγού. Να πούμε τους χορυγούς, yeah. Να πάμε στο διάλειμμα. Ωραία. Και να επιστρέψω μόνη μου για το τελευταίο ώρα. Μαζί μα ήταν η Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθηση. Παρακολούθησε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνει επαγγελματία μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά τη παραγωγή του καφέ. Επαγγελματία μπαρτέντερ, κάνει σεμινάριο στο σερβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγε μόνο μέρε. Εάν θε κάτι παραπάνω, μπορεί να παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά, να πάρει τα εφόδια για να δουλέψει στον τομέα του τουρισμού. Τα σεμινάρια στα τουριστικά συνδυάζονται με πληρωμένη εργασιακή εμπειρία σε συνεργαζόμενε ξενοδοχειακέ μονάδε 5 αστέρων. Επίση, τα Data Labs προσφέρουν και σεμινάρια στην πληροφορική σε όσου θέλουν να γίνουν expert στην πληροφορική και είναι απαραίτητα φυσικά στην αγορά εργασία. Μπορεί να παρακολουθεί σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου. Ε, Αποκτάσει πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενό μεταπτυχιακού. Πληροφορίε Εθνική Αμήνη 14, στα τηλέφωνα 2310-22-2962, στο datalabsedu.gr επίση και εκεί πληροφορίε. Μαζί μα είναι και ο Φτήκας, πλακάκια και είδη γηγενή, με νέε προσφορέ που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη προϊόντα από του μεγαλύτερου ισπανικού και ιταλικού οίκου με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σα. Ο είναι στην κάτω τούμπα, από όλο 3739 πάνω από τον κύπο του καλού, τηλέφωνο 905503. Επειδή ο καιρό είναι ιδανικό, μπορείτε να πάτε στον Εύωσμο, στον Παρντόν Καφέ Μπαρ. Στην περιοχή σου, ε, yeah. Το στέκι που έχει γίνει συνήθεια. Στον Μπαρδόν μπορείτε να πιείτε τον καφέ σα, να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για ποτό ή κοκτέιλ. Υπάρχουν και πάρα πολλά events με εκπλήξει που γίνονται εκεί. Μεταλλείον 4 δίπλα ακριβώ από τον πεζόδρομο και από το κέντρο είναι κοντά. Μια πολύ καλή επιλογή. Και φυσικά, αν στα δυτικά, ακόμη πιο εύκολα πάτε στον Εύωσμο Μπαρδόν Καφέ Μπαρ και τα Νάξου είναι μαζί μα. Πάρα πολλέ επιλογέ σε γυναικεία, ανδρική, παιδική συλλογή, σε αξεσουάρ, σε τσάντε. Ένα κατάστημα υπάρχει παντού. Και στο κέντρο, στην καρδιά τη πόλη, τη Υπησκημένου Ιταλού, και πλατεία για Σοφία και μετερνιάν Κόσμο, και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά ελευθερία στου Αν ταξιδεύετε, περνάτε και από εκεί. Και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα για να κάνετε εύκολα τι επιλογέ σα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τον τελευταίο μισάωρο του σημερινού πάγου 24. Λίγο διαφορετικό είναι η αλήθεια, λόγω τη στάση εργασία που υπάρχει, αλλά από αύριο θα είμαστε κανονικά και με Σταύρο και με στέριο να πούμε όλα όσα έγιναν τι τελευταίε ημέρε. Ε, είπαμε και πριν με τον Ραφαήλ και για, το, για την εξέλιξη με τον τελικό: υπάρχει οριστική απόφαση για κλεισμένο των θυρών με λίγε προσκλήσει για τι δύο ομάδε, οπότε δεν υπάρχει ενδεχόμενο κόσμο. Υπάρχει μια πρώτη ε, θέση από πλευρά ΠΑΟΚ που είπε ότι, οκ, okay, τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να, να γίνει, κάποια άλλη λύση. Το έχουμε πάρει τα δύο, τελευταία χρόνια και θα πάμε και τώρα στο ΆΚΑ για να κάνουμε το 3 στα 3. Οπότε αυτό το κομμάτι έχει τελειώσει. Είπαμε για την επίθεση του Τζαμούρη, όπου φυσικά απασχόλησε πάρα πολύ μέσα από το Κύριακο, γιατί θυμίζει πάρα πολύ την υπόθεση Τζίλου. Ε, και όπω και να το κάνουμε, είναι ένα ακόμα χτύπημα σε διάστημα 3-4 μηνών. Ε, με τον ίδιο τρόπο στην περιοχή του Πειραιά αυτή τη φορά, γιατί εκεί έμενε ο Τσαμούρης έξω από το σπίτι του. Ε, οπότε δεν μπορεί να το αφήσει για κανένα λόγο ασχολίαστο και να θεωρείς ότι είναι απλά μία επίθεση. Δεν είναι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά φυσικά υπήρχε και χθε το παιχνίδι στα Γιάννενα. Ε, ιστορικό παιχνίδι για τον Πάουκ. Γιατί πραγματικά αυτό που έχει καταφέρει είναι κάτι που θα μείνει ε, για πάρα πολλά χρόνια και δύσκολα θα ξανασπάσει. Ο Πάουκ έχει τελειώσει το πρωτάθλημα με 26 νίκε και 4 ισοπαλίε. Είναι η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που το έχει καταφέρει αυτό. Γιατί χθε η τίτλη Μακάμπη ε, του Βλάντα Ιβιτ που ήταν μαζί με τον Πάοκ ήρθε ένα δώρο από το Ισραήλ λίγη, λίγη ώρα μετά από το φινάλι του στου και ουσιαστικά ο Πάοκ είναι η μόνη ομάδα ε, που το κατακτά ΑΕΤΤ στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο για εδώ, γιατί βλέπουμε όλοι μα από χθε ότι και στην Ευρώπη έχει αντίκτυπο αυτό. Ο Πάουκ συζητιέται. Έτσι κι αλλιώ συζητιέται από τη Φιέστα κιόλα, γιατί όλε εκείνε οι εικόνε είχαν κάνει το γύρο τη Ευρώπη και πολλοί ενδιαφέρθηκαν για τον ΠΑΟΚ και για αυτό που καταφέρνει στην Ελλάδα. Αλλά ειδικότερα από χθε. Τα μεγαλύτερα μέσα και πάλι ασχολούνται με αυτό που έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Είναι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει. Το είχε κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά με λιγότερους βαθμούς, γιατί λέγαμε ότι είχε, αν θυμάμαι καλά, 24 νίκες και έξω τότε το είπε και ο Πέλκα, το είπε και ο Πασχαλάκη, το είπε και ο Λουτζέσκο, ότι ίσω οι περισσότεροι μέσα στην ομάδα θα καταλάβουν και θα αντιληφθούν τι κατάφεραν αφού τελειώσει η σεζόν και αφού καθαρίσουν το μυαλό του στι διακοπέ. Τότε θα αντιληφθούν ότι έχουν πετύχει κάτι ιστορικό. ο Πάοκ εντάξει, έκανε τη δουλειά του στα Γιάννενα. Είχε απέναντι του μια ομάδα που και γιατί ο Όφη έκανε νωρί το 0-1 στο, στο περιστέρι με τον Αντρόμητο. Οπότε ο Πά Ηταν 14ο έτσι όπω ήταν τα αποτελέσματα χθε. 14ο σημαίνει ότι πέφτει σε οριστικά. Όφη πήρε τη θέση για τα μπαράζ. Οπότε ο Πά και πιο σκληρά έπαιξε πολλέ φάσει και προσπάθησε λίγο να, να βάλει δύσκολα στο Πάοκ να απειλήσει. Δεν νομίζω ότι ο Πάοκ είχε μεγάλο διάστημα που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με το πάσ Δηλαδή, ακόμα στο ξεκίνημα, ο Πάοκ μπαίνει δυνατά. Ε, προσπαθεί λίγο να, να, πιέσει ψηλά τον Πάοκ, ε, παίζει ψηλά. Αλλά ουσιαστικά ο Πάοκ είναι αυτό που έχει τη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Ολιβέηρα στην απευθεία εκτέλεση φάουλ. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει να έχει και διάφορε φάσει και με τον Ακπόμ ε, μια καλή ευκαιρία και με τον Μπέλκα άλλη μία. Έχει και το τετατέ του Ακπόμ, αλλά και την κεφαλιά. Οπότε ήταν αρκετέ οι φάσει που ο Πάοκ άγγιξε το, το, γκολ. Το βρήκε από τον Ακπόμ που πραγματικά το λέγαμε και όλη την, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι από του παίκτε που έψαχναν τον γκολ πώ και πώ, γιατί του είχε γίνει και λίγο σαν να, έξτρα άγχο αυτό. Ότι ενώ ήταν μέσα σε φάσει, ενώ ήταν συμμετοχικό, ενώ έπεσε στα παιχνίδια, δεν έβρισκε τον κόλ. Το, το βρήκε όμω χθε και. Θα του κάνει νομίζω καλό και ένα τελικού. Έχει καλή, καλή, ψυχολογία πλέον. Πολύ καλή ψυχολογία. Ε, και το δεύτερο γκολ από τον Σάκοβ. Δευτερόλεπτο μετά την είσοδο του στο παιχνίδι. Εκτελεί το φάουλ από, το, από τον Πέλκα και πάλι ο οποίο έδωσε και την assist στο πρώτο γκολ. Πολύ ωραία assist. Πάλι ο Μπέλκα εκτελεί το φάουλ. Ο Σάκοφ κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Παίρνει σωστή θέση μέσα στην περιοχή. Κάνει το 2-0. Το πανηγυρίζει έξαλλο μαζί με όλη την ομάδα. Και ουσιαστικά εκεί τελειώνει όλη η ιστορία στο, στο παιχνίδι, γιατί μετά και από την πλευρά του κόσμου. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις στα στους ζωσιμάδες, υπήρξαν οι δύο διακοπές, περίπου τρία λεπτά ήταν καθεμία και γενικότερα μια δύσκολη ατμόσφαιρα, γιατί και μετά την πρώτη διακοπή πάλι λίγο πήγανε σχάσεις στα πνεύματα, πάλι όμως υπήρχε στην κερκίδα στη μια κινητικότητα, υπήρχαν δημιουργίες στο ΜΑΤ που έμπαιναν μέσα στις κερκίδες των οργανωμένων του ΠΑΣ, μετά μεταφέρθηκε λίγο η ένταση και στι πιο κεντρικέ κερκίδε. Κάποιοι παουξίδε εκδηλώθηκαν στο, στα γκολ ε, και εκεί λίγο δημιουργήθηκε και, εκεί μια αναστάτωση. Γενικότερα εντάξει, ήταν δύσκολο το κλίμα, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνει κιόλα. Αντιλαμβάνει ότι όταν ένα παιχνίδι έχει από τη μία μια ομάδα που παίζει τα αρέστα τη για την ισοτηρία, εντάξει, προφανώ και θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στο, στο παιχνίδι. Εντάξει. Εντάξει, ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο Πάουκ έκανε τη δουλειά του. Πήρε ε, την νίκη 2-0. Ολοκλήρωσε όπω ακριβώ έπρεπε. Μια σπουδαία σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον κοιτάει το τελικό. Χωρί έξτρα προβλήματα. Το θετικό αυτό είναι. Ε, ο Γιάννου ένα χτύπημα στη μύτη είχε. Δεν προκύπτει όμω κάτι, κάτι σοβαρό. Ε, δεν έχει κάτι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έχει κάνει κάποιε εξετάσει. Σήμερα θα δούμε αν. Υπάρχει κάτι, αλλά και ο ίδιο εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα καθυσχαστικός. Ε, Τώρα, αν μπορούμε να μείνουμε σε κάποια πρόσωπα, νομίζω ότι για να τα πάρουμε λίγο από με τη σειρά. Ε, εντάξει, ο Πασχαλάκη κράτησε το 0 όπου χρειάστηκε, ήταν καλό. Ε, 30-90 λεπτά για τον Πασχαλάκη. Πραγματικά είναι. Βέβαια είναι τρονοφύλακα, αλλά δεν έχει χάσει λεπτό μαζί με τον Κρέσπο. Ε, πολύ σπουδαία σεζόν για τον Πασχαλάκη. Το, το λέει συνεχώ και ο ίδιο. Μια σεζόν που άλλαξε πολλά μέσα του. Ε, βελτιώθηκε ο ίδιο. Βοήθησε πάρα πολύ τον Πάουξ σε πολύ κρίσιμε στιγμέ. Ε, και νομίζω ότι ορίμασε και μέσα από όλο αυτό. Ε, ο Τόσκα έχει καλή παρουσία. Που η αλήθεια είναι ότι επειδή το βλέπουμε και στο live και στα σχόλια του με τον κόσμο και με το διάλογο που είχαμε, πολλοί αμφέβαλαν για τον Τόσκα, αλλά να που έδειξε τελικά μετά από τρει μήνε που είχε να παίξει, ότι ήταν καλά. Γενικά, ο Τόσκα, όταν παίζει στο κέντρο τη άμυνα, νομίζω ότι δίνει πράγματα. Ε, του ταιριάζει αυτή η θέση. Έπαιξε μα μαζί με τον ε, γκασον, ο οποίο έδειξε σχετικά καλύτερος με τα προηγούμενα παιχνίδια που τον είχαμε δει. Ήταν σχετικά θετικό. Άργησε λίγο, βέβαια, να μπει στο παιχνίδι και να βρει ρυθμό. Αλλά το πάλεψε και σιγά-σιγά νομίζω ότι το βρήκε. Σίγουρα και ο γκασο χρειάζεται το χρόνο του, γιατί το είχαμε δει και στι περιπτώσει του Βαρέλα. Είναι δύσκολο να έρχεσαι να βρίσκει μπροστά σου ένα δίδυμο που δεν σπάει. Του Βαρέλα με τον Κρέσπο. Θέλει λίγο να προσαρμοστεί και στον τρόπο παιχνιδιού, να γνωρίζει του ποιου συμπαίκτε σου και να κολλήσει λίγο με, το... με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Πάουκ. Το ίδιο νομίζω ισχύει και για τον Γιανούλη, ο οποίο είχε κάποια διαστήματα μέσα στο παιχνίδι καλά, είχε και κάποια διαστήματα προβληματικά, το πάλεψε κι αυτό. Ε, νομίζω ότι δεν ήταν πολύ σταθερό μέσα στο παιχνίδι, είχε σκαμπανεβάσματα. Ε, ο Κρέσπο, εντάξει, δηλαδή, ήταν ο γνωστό Κρέσπο, ο οποίο είναι πολύ εργαλείο, ένα παίκτη που δίνει λύση για κάθε ανάγκη που παρουσιάζεται στην άμυνα, είτε παίζει στο κέντρο στη φυσική του θέση, είτε στα αριστερά, είτε όπω χθε στα δεξιά. Ε, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιο για τον Κρέσπο πλέον. Ε, μιλάμε για έναν παίκτη που δίνει πάρα, πάρα πολλά στον ε, Πάοκ. Ε, συμπλήρωσε και αυτό μια σεζόν χωρί να χάσει δευτερόλεπτο στο πρωτάθλημα μαζί με τον Πασχαλάκη. Αλλά μιλάμε για αμυντικό, οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικό αυτό που έχει καταφέρει ο Κρέσπο. Ε, σπουδαία χρονιά και για αυτόν και σε ατομικό επίπεδο και φυσικά μαζί με την ε, ομάδα. Ο Κάνια προχωρώντα στη μεσαία γραμμή ε, ήταν καλός, ήταν γνωστός Κάνιας ε, Και νομίζω ότι η εικόνα του χθες μας έκανε έτσι να σκεφτούμε ότι και στο τελικό ε, Ο Κάνιας έχει θέση Για μένα ταιριάζει πάρα πολύ με τον Το είχαμε πει και με τον Σταύρο Ότι αυτό το δίδυμο θα θέλαμε να το δούμε Γιατί και σαν χαρακτηριστικά κουμπώνει καλά Ο Ολυβέιρα ήταν και αυτός καλός Είχε το δοκάρι στις τελευταίες εκθέσεις φάουλ Πλησίασε εκεί πέρα το γκολ. Το ε, περιμένουν και του δύο πολλά. Και από τον Κάνι και τον Ολιβέρα. Με φόβο, το τον, τελικό είναι η αλήθεια. Είναι δύο παίκτε που, αν είναι καλά και αγωνιστούν φυσικά. Ο Ολιβέρα νομίζω ότι έχει πιο πολλέ πιθανότητε για τον Κάνια. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει ο Σάκοβο, ο οποίο πήγε και κάποιε ανάμεσε χθε. Ε, και οι δύο είναι, ήταν καλοί και έδειξαν ότι εν ώψη τελικού μπορούν πραγματικά να, να δώσουν πολλά. Ε, Φοβερό Πέλκα. Ε, για μένα ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, πολύ κινητικό, δύο assist. Στο πρώτο γκολ κάνει σπουδαία ενέργεια για να δώσει στον ε, Ακπομ ένα έτοιμο γκολ. Στο δεύτερο, ένα φάουλ για τον ε, Σάκχοφ. Πολύ τρέξιμο, ο γνωστό Πέλκα πραγματικά είναι, έβγαλε έτσι μια ηγετική ε, συμπεριφορά. Αρχηγό χθε. Ο Πέλκα μεγαλώνει μέσα από αυτά τα παιχνίδια και νομίζω ότι γίνεται και αυτό πιο όρημο και κερδίζει πάρα, πάρα πολλά. Παρά το γεγονό ότι είναι και από του παίκτε που δεν έχουν ακούσει και λίγα όλο αυτό το διάστημα. Ε, και ο παίκτη που κρατάμε πάλι και δεν, δεν είναι σε καλή κατάσταση είναι ο Ζαμπά, ο οποίο πάλι δεν, δεν πρόσφερε τίποτα. Ε, πολλά λάθη, πολλέ μισοτελειωμένε ενέργειε, πολύ κακοί συνδυασμοί. Σαν να μην, να μην ήταν το, το μυαλό του 100% εκεί, σαν να μην ήταν συγκεντρωμένο. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση και γενικά ο Ζαμπά εδώ και καιρό δεν είναι σε καλή κατάσταση. Καθόλου καλή κατάσταση. Έγινε και αλλαγή. Εκεί φάνηκε να έχει ένα μικρό πρόβλημα. Τελικά δεν προκύπτει ότι έχει κάτι σημαντικό. Αλλά σε ένα διάστημα όπου ο Λουτσέσκου τον χρειάστηκε, ο Ζαμπά δεν μπόρεσε να προσφέρει τίποτα και δεν ξέρω και τον τελικό αν θα αγωνιστεί. Ποια είναι η σκέψη αυτή τη στιγμή. Δεν το κέρδισε πάντω ο Ζαμπά. Δεν, δεν ήταν καθόλου καλά. Ε, Αντιθέτω, μου έκανε ε, θετική εντύπωση ο Ενρίκε, ο οποίο μπήκε και αμέσω έκανε αυτή την παρουσία του. Ε, ήταν πολύ κινητικό, ορεξάτο. Εντάξει, ο Ενρίκε το λέγαμε από στιγμή που το τραυματίστηκε ότι είναι ένα παίκτη που θέλει να δείξει πάρα πολλά εκεί. σω το έχανε πολλέ φορέ, γιατί έδειχνε μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Δεν μπορούσε να κοντρολάρει λίγο τον εαυτό του. Ξέφευγε σε κάποιε στιγμέ, τραβούσε κάποιε ενέργειε. Δεν είχε καθόλου μυαλό. Ο Ενρίκε. Είναι ένα παίκτη που έχει πάρα πολύ μεγάλη θέληση, θέλει να παίξει στον Μπάουκ. Ξέρει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτόν, ότι κανεί δεν μπορεί να τον εγγυηθεί, παρά το γεγονό ότι έχει συμβόλαιο, ότι θα μείνει μετά το καλοκαίρι. Αλλά είναι από του παίκτε που είναι διατεθειμένοι να παλέψουν μέχρι το τελευταίο λεπτό και γιατί όχι να κερδίσουν και μια θέση στην επόμενη σεζόν. Ε, γι' αυτό λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα έκανε ό,τι προ το χέρι του για να είναι, είναι έτοιμο όσο να ήταν πιο γρήγορα γίνεται, γιατί πολύ βιάστηκαν να τον ξεγράψουν και να πούν τότε ότι χάνει τη σεζόν. Αλλά να που όχι μόνο επέστρεψε, έπαιξε και χθε, ήταν καλό, θετικό ε, και περιμένει νομίζω και αυτό πώ και πώ τον ε, τελικό και να παίξει εκεί. Ε, ο Ενρή και το ζει. Είναι ένα παίκτη που έχει τεράστια θέληση και γιατί, γιατί όχι να αγωνιστεί και τελικό και να έχει και μια καλή στιγμή και ο, και ο ίδιος. Ο Ακπόμ, εντάξει, είπαμε, βρήκε τον goal και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ε, γενικότερα ήταν καλή η εμφάνιση του χθε, αλλά το κερασάκι ήταν τον κόλ. Το έψαχνε πάρα πολύ καιρό. Κυρίω για αυτοπεποίθηση είναι κομβικό αυτό το γκολ, γιατί ακολουθεί και ο τελικό. Ε, εντάξει, αυτό θα είναι νομίζω που θα ξεκινήσει στην κορυφή. Δεν τίθεται θέμα να ξεκινήσει ο Σφιντέρσκι που έχει δείξει ότι δεν κολλάει έτσι κι αλλιώ ε, στην κορυφή. Και ο Σάκοφ, ο οποίο μπαίνει αλλαγή και κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Πέντε γκολ συνολικά. Σκοράρει απευθεία με το που μπαίνει στο, στο παιχνίδι. Ε, είναι σε πολύ καλό momentum και ο Σάκοφ. Δεν ξέρω αν ε, θα συνεχίσει. Κανεί δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά και αυτό δείχνει ότι μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, είτε μείνει είτε φύγει, είναι το μυαλό του εδώ. Ε, προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ε, είναι απόλυτα συγκεντρωμένο δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο και το, το κυνηγάει και αυτός και έχει βρει και τα γκολ και είναι πολύ θετικό. Και γι' αυτόν τον λόγο και στον Μπάουκ δεν υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να πει κάτι αρνητικό για τον Σάκοφ είτε σε επίπεδο ποδοσφαιρικό. Που εκεί, οκ, okay, ο καθένα έχει τα δικά του κριτήρια. Μπορεί να κρίνει κάποιο ότι ένα παίκτη κολλάει, ένα άλλο μπορεί να κρίνει ότι ένα παίκτη άλλο δεν κολλάει. Ε, αλλά όπω και να έχει στο επίπεδο του χαρακτήρα και τη προσωπικότητα, ο Σάκοφ δείχνει ότι ε, είναι σπουδαίος άνθρωπος και έχει να δώσει πολλά και εντό ομάδας παρόλο που τον βλέπουμε λιγάκι οι περισσότεροι ότι είναι πιο μαζεμένος ο Σάκοφ έχει μια τρέλα που τη βγάζει στην ομάδα και γι' αυτό είναι και από τους πιο έτσι, αγαπητούς στα αποδητήρια και βγαίνει αυτό και στο, στο γήπεδο ε, αυτά σε επίπεδο ατομικό στο παιχνίδι Τελείωσε το πρωτάθλημα για τον Μπάουκ πλέον. Νομίζω ότι από σήμερα και όλα, όλοι ήταν τελικό. Ξέρουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουν να πάθουν αυτό που έπαθε πέρσι η ΑΕΚ. Όπου βέβαια δεν νομίζω ότι τίθεται σύγκριση. Αλλά επειδή και τότε η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, όπω το κατέκτησε τέλο πάντων, και πήγε στο τελικό ουσιαστικά άδεια. Ε, ξέρουν ότι στον Μπάουκ ότι υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Δεν νομίζω ότι ο Λτσέσκου θα αφήσει κανέναν να αντιμετωπίσει έτσι τελικό. Ε, φάνηκε και από όλα όσα είπαν ε, μετά το παιχνίδι οι πρωταγωνιστές και ο Πέλκας και ο Πασχαλάκης ότι οκ, okay, ε, τα καταφέραμε αλλά υπάρχει τελικό και στόχος όλων στον ΠΑΟΚ είναι το double γιατί σε μια σεζόν όπου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει και το κύπελο, να κάνει το double και πραγματικά να μείνει στην ιστορία για πάρα πολλά, πολλά, χρόνια. Αύριο νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για το παιχνίδι. Και για όλα, μάλλον με το Στέργιο και τον Σταύρο. Ο Στέργιο ήταν και στα Γιάννενα Οπότε νομίζω θα έχει να μα πει λίγο και για το πώ το έζησε και ε, τι έγινε στα γύρω-γύρω και με την ένταση όλη που είχε στα Γιάννενα. Ε, κάπου εδώ θα στο τέλο. Θα πούμε του χορηγού και αύριο θα επιστρέψουμε και με το Στέργιο και με το Σταύρο να μιλήσουμε λίγο και για το τελικό. Να δούμε σιγά-σιγά ποια είναι τα πλάνα και το Λουτσέσκο και πώ το σκέφτεται το παιχνίδι. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και συνέντευξη τύπου την Παρασκευή και την προπόνηση στο Άκα. Θα έχουμε νομίζω και μία Media Day στην Μεσήμβρη που συνηθίζεται πριν από τελικού. Οπότε θα δούμε και από εκεί τι θα βγει. Και γενικότερα προφανώ είναι μια εβδομάδα τελικού. Όλη η προσοχή στρέφεται εκεί και μετά από την επόμενη Δευτέρα πια κάνουμε ταμείο και βλέπουμε τι θα έχει καταφέρει ο Μπακ αν έχει κατακτήσει και το κύβελο ε, και αν όλα έχουν πάνει, πάει, καλά στο ΑΚΑ που θυμίζουμε ότι εδώ και περίπου 2-3 ώρες είναι επίσημο ότι δεν υπάρχει τελικός με κόσμο και κλεισμένο το θυρών με λίγες προσκλήσει, από Βασιλιάδη ε, έγινε γνωστό το πρωί και πλέον είναι νομίζω οριστικό. Μαζί μας ήταν και σήμερα το Παρτών Καφέ Μπαρ, το στέκι στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια για όλους, για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας από το πρωί και να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για ποτό ή κοκτέιλ. Η πιο ξεχωριστή πρόταση για να περάσετε καλά όλη την ημέρα με lounge και house μουσική, το Παρτών Καφέ Μπαρ με τα Λίον Ταύρου 4 στον Εύωσμο δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο Πολύ καλή επιλογή για όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Στα Data Labs είναι μαζί μα. Κέντρο διαβίου μάθηση, παρακολούθηση σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνει επαγγελματία μπαρίστα, επαγγελματία μπαρτέντερ, κάνει σεμινάρια στο σερβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγε μόνο ημέρε. Πληροφορίε εθνική αμήνη 14 23 10 22 29 62. Ε, το τηλέφωνο και datalabs.edu.gr Μαζί μας και τα Ναξούς πάρα πολλέ επιλογέ, είτε μιλάμε για ιατρική συλλογή, είτε μιλάμε για γυναική, είτε για παιδική, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντε. Υπάρχει ένα κατάστημα σε κάθε άκρη του κέντρου πλέον, και έτσι βρίσκει μέσα στο τέλο στην καρδιά τη πόλη και α, στο Mediterranean Κόσμο και ε, πλατεία για Σοφία και ελευθερία Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε πολύ εύκολα, κάντε τι επιλογέ σα και παίρνετε ό,τι ακριβώ θέλετε. Και ο Φτήκα είναι μαζί μα, πλακάκια και είδη γηνή, με νέε προσφορέ που τρέχουν όλη την άνοιξη σε επιλεγμένα είδη. Προϊόντα από του μεγαλύτερου Ισπανικού και Ιταλικού οίκου με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σα. Ο Φτίκας είναι στην κάτω τούμπα από όλο να πάνω από το κύπο του καλού. Τηλέφωνο 905503. Φτάσαμε στο τέλο, θυμίζουμε το απόγευμα. Ο δεύτερο τελικό του πάγου με τον Ολυμπιακό και το βόλεϊ στι 6 στο παλατάκι. 10 και 20 ευρώ τα εισιτήρια, Αφού δεν δουλεύετε, είναι ευκαιρία να πάτε από εκεί. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ Άμα κάνει το ένα στη σειρά, ανοίγουν όλα ξανά για του τελικού. Από την άλλη, προφανώ, αν ο Ολυμπιακό κάνει το break, δυσκολεύει πάρα πολύ ε, όλη η υπόθεση για τον Πάοκ. Και από εκεί και πέρα, επιστρέφουμε εμεί αύριο κανονικά. Με Σταύρο Κόλκα και Στέργα Αναστασιάδη εδώ. Πάοκ 24, 12 με 2. Καλή συνέχεια σε όλου.